S4 Premium Security Services. Συστήματα ασφαλείας, περιπολίες, φύλαξη εγκαταστάσεων. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν από ανθρώπους για ανθρώπους. S4 Security. Πάθος για ασφάλεια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή του All About Aris TV, Basketball Edition. Προς το παρόν με βλέπετε μόνο γιατί ο Σταμάτης θα έρθει σε λίγα λεπτά, αλλά αυτό δεν μας πτωεί καθόλου για να ξεκινήσουμε μαζί ένα pre-game, ένα post-game βασικά, και τη μεγάλη νίκη του Άρη κόντρα στον Ηρακλή, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο Nick Gallis Hall. Μιλάμε για ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, υπό πάρα πολλές συνθήκες. Θέλετε το αγωνιστικό σκέλος στο οποίο ο Άρης πήγε λαβωμένος και βγήκε κερδισμένος στην παράταση μεν, αλλά λίγο πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε. Θέλετε σε ένα μεσοβδόμαδο, μια μεσοβδόμαδο εξέλιξη όπως ήταν αυτή σήμερα, κατά την οποία ο Άρης κέρδισε αναβολή μέχρι το τέλος του έτους. Είναι και αυτό μια δεύτερη νίκη. Και σε ένα διάστημα θα έχει ουσιαστικά ένα κοινό εγώ. Καθώς από χθες, προχθές που τελείωσε το παιχνίδι, μέχρι και τις οτιδήποτε θέλει. Καθώς και έπειτα είναι οι διακοπές της εθνικής ομάδας. Μην είστε συντονισμένοι σήμερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα πω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλο παρελθόν πίσω του και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήρθε ήδη και έδωσε ανάσες. Διαβάζω ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα το οποίο θα προσπαθήσω να το λύσω τώρα. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Ήρθε και ο Σταμάτης από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα Γιώργο, σε ένα και στους φίλους ακροατές. Τηλεθεατές μάλλον από καλύτερα. Έτσι. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί ωραία. Υπάρχει ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Δεν μας θέλει. Σταμάτησε όταν αφήνεις μόνο μου, κάτι γίνεται. Δηλαδή, αρχίζουν και γκρεμίζουν το ίντερνετ. Ναι. Ωραία, λοιπόν, ωραία, Γιώργο. Πάρε λίγο αν είναι εκτός άρα για να το διορθώσει το θέμα. Έτσι.
για να μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ουσιαστικά έκανες μια προαναγγελία για τον καλεσμένο μας, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος, χωρίς να πεις το όνομα, έτσι, χωρίς να πεις το όνομα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ωραία, εντάξει, ένας παίκτης έμπειρος, ένας παίκτης από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, λίγη υπομονή στους φίλους και θα τον αποκαλύψουμε σε λίγα λεπτά, θα βγει αυτός στον αέρα να μας δώσει τις πρώτες του εκτιμήσεις όσον αφορά και τον Άρη και το παιχνίδι βέβαια με τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που ξεκινώντας λίγο με αυτό στα σχετικά γρήγορα, γιατί όλος ο κόσμος το είδε και έχουν μια εικόνα πάνω κάτω. Ήταν ένα παιχνίδι νομίζω πολύ σημαντικό για τους κίτρινους, έτσι κομβικής σημασίας βαθμολογικής. Ένα παιχνίδι που ο Άρης ήθελε πάρα πολύ την νίκη για να μπορέσει να ανασάνει και να απομακρυνθεί, αν θέλετε, από την επικίνδυνη ουσιαστικά ζώνη και την επικίνδυνη έτσι, κατάσταση στις τελευταίες θέσεις και με βάση όλα τα εξωαγωνιστικά τα οποία υπάρχουν και τα οποία, με τα οποία θα ασχοληθούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μια ομάδα η οποία παρουσιάστηκε χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της, έτσι, και ένα παίχτη που ουσιαστικά είναι το κλειδί, ήταν το κλειδί μέχρι τώρα, έτσι, το Χάρλαντ, με έναν καινούριο παίχτη όπως ήταν ο Κλόμπουτσαρ, ο οποίος και αυτός ομολογουμένως χρειαζόταν χρόνο, είχε μόλις 2 μέρες ουσιαστικά στην ομάδα, και με τον Γκέλι, ο οποίος δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα μέσα στο κλίμα της ομάδας, έτσι έχοντας και αυτός περίπου 2 εβδομάδες. Ένας Άρης λοιπόν, ο οποίος σε ένα γεμάτο Αλεξάνδρα, μια εικόνα νομίζω που λείπει από τα ελληνικά γήπεδα, να βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο, όπως αυτό της Κυριακής, συγγνώμη του Σαββάτου, ένα γήπεδο το οποίο, της Κυριακής, έτσι να επαναφερθώ, ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και εξαιρετική εικόνα, την οποία δυστυχώς στον ΕΣΑΚΕ δεν τους αρέσει ορισμένους, δεν αρέσει αυτή η εικόνα του γεμάτου Αλεξανδρίου, θέλουν να βλέπουν γήπεδα με 200 και 300 φιλάθλους και όλα καλά, χειροκρότημα και εντάξει να είχαμε να λέγαμε. Παρότι δηλαδή υπήρχε αυτός ο κόσμος που ομολογουμένως η παρουσία του και βοηθάει αλλά και όσο να είναι αυξάνει την πίεση, ο Άρης κατάφερε μέσα στο παιχνίδι να βρεθεί και στο μείον 15, να ανακάμψει, να βρεθεί στο μείον 6 στο τελευταίο δίλεπτο, να ανακάμψει και εκεί και ουσιαστικά να πάρει και το παιχνίδι από το 67-73, το έκανε 80-73, έτσι ένα σερί 13-0, το οποίο σίγουρα άλλαξε δεδομένα σε εκείνο και έδειξε τη δύναμη και της ομάδας και βέβαια με την όδηση του κόσμου. Τεχνικά, άμα το δούμε το θέμα, Γιώργο, ο Καστρίτης νομίζω αμυντικά του πήγε έξυπνα το παιχνίδι. Είδε ότι από την αρχή είχε προβλήματα με τα φάουλ. Έτσι ο Κέλλη χρεώθηκε γρήγορα με κάποια φάουλ. Είδε ότι ο Κάουαν και αυτός είχε ένα θεματάκι. Έτσι το πήγε με μια άμυνα ζώνης 3-2 με προσαμογές. Έτσι με παγίδες. Την οποία συνηθίζει να πούμε εδώ, έτσι. Συνηθίζει, ναι. Το είδαμε και το έκανε στον Προμηθέα. Επειδή έχει γρήγορους ψηλούς ο Άρης, έχει γρήγορους παίχτες στο 4 και στο 5, ας το πούμε έτσι, μπορεί και άνετα να την παίξει αυτή τη ζώνη με τη λογική ότι τον εκάστοτε παίχτη ψηλό της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος λογικά θα πάρει την μπάλα, να μπορεί να τον κλείσει με double team, να πιέσει πάνω στην κίνησή του και να του κόψει το δρόμο και να τον αναγκάσει να κάνει λάθη. Δεν δίνεις... το σημαντικό νομίζω εδώ είναι ότι στο τελευταίο παιχνίδι και με την παρουσία του Κλόμπουτσαρ, ο οποίος είναι ένα 94, αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακός. Ψηλός περιφερειακός. Αυτό ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και σε μια ζώνη όπως αυτή μπορείς να καλύψεις σχετικά άνετα το αμυντικό θέμα που έχει ο Κάουαν λόγω και του ύψους. Κόντρα σε πιο ισχυρούς αντιπάλους, όπως είναι για παράδειγμα προχθές και ο Τόνι Ντάγκλας που είναι έτσι και έχει εμπειρία. Δεν είναι μόνο το μέγεθος. Είδαμε πολύ έξυπνα σε αυτό το κομμάτι που λες, Γιώργο, ότι ο Κάουαν έπαιζε κυρίως στα πλάγια, σε αυτή την άμυνα ζώνη, δεν έπαιζε στο κέντρο. Στο κέντρο είδαμε ότι επειδή πολλοί λένε για τον Λόκετ, για το παιχνίδι του στο παιχνίδι, ο Λόκετ, παιδιά, στην άμυνα ήταν εξαιρετικός. Έτσι, γι' αυτό έπαιξε στην κορυφή σε αυτή τη ζώνη τη δύσκολη. Γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος έβγαινε στο pick and roll που έκανε ο Ηρακλής στα screen και κάλυπτε χώρο πολύ μεγάλο. Δηλαδή η κορυφή σε αυτή την άμυνα ζώνης, την 3-2, καλύπτει μεγάλο χώρο γιατί παίζει και με τον ψηλό ο οποίος πάει να κάνει και το screen όπως έκανε συνέχεια ο Ηρακλής. Ο Λόκετ δηλαδή στην κορυφή, γιατί εκεί στην κορυφή θες και ένα ψηλό παίκτη, ο Λόκετ πήγε εξαιρετικά εκεί, σε εκείνο το κομμάτι. Και είδαμε ότι τον Γκάουαν και τον Μπουγιανίτος χρησιμοποιήθηκε, τους πήγαινε στα πλάγια ο Καστρίτης. Γνωρίζοντας ότι επειδή είναι κοντή και επειδή εντάξει, και ήθελε να προφυλάξει τον Γκάουαν, γι' αυτό το λόγο τον πήγε κυρίως στα πλάγια, όπου εκεί το περισσότερο που κάνει είναι να εμποδίζει τον αντίπαλο παίκτη να σουτάρει με ευκολία.
Έτσι. Και ακριβώς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Λόκετ, όσο δεν έπαιζε σε αυτή τη ζώνη, έτρεχε πάνω στον Ντάγκλας, όπως έκανε για παράδειγμα με το Ρέι στο παιχνίδι του Μπερμυθέα, δηλαδή τα επιθετικά του των ομάδων τα είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Λόκετ. Με τον Ρέι απέδωσε απόλυτα, γιατί έμεινε στους 0 πόντους ο forward της Πάτρας. Με τον Ηρακλή θα πω εγώ ότι απέδωσε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα ο Ντάγκλας ήταν εκτός παιχνιδιού εντελώς. Οι 19 πόντοι που πέτυχε ναι, είναι αρκετοί για αυτό που περιγράφω εγώ, αλλά τελείωσε το παιχνίδι με 10 λάθη. 10 λάθη στα μάτια από παίχτη είχαν να γίνουν από το 2014 σύμφωνα με τον Εσάκη. Οπότε καταλαβαίνεις την επίδραση που είσαι ολόκληρα αμυντικά πάνω στο επιθετικό όπλο αυτό που έχει ο Ηρακλής, που βασίζεται πολλά πράγματα πάνω. Ο Λόκετ αμυντικά βοήθησε πάρα πολύ, έτσι, γιατί όταν λέμε η άμυνα ζώνη, στην άμυνα ζώνη την παίζουν συγκεκριμένοι παίχτες. Δηλαδή είναι μια ομαδική λειτουργία, αλλά είναι και θέσεις κλειδιά σε αυτή τη ζώνη που περιμένεις από κάποιο παίχτη, βάζεις τον καλύτερο αμυντικό για παράδειγμα στην κορυφή περιφερειακού, για να μπορέσει να ελέγξει πολύ μεγαλύτερο χώρο. Γιατί πάει δεξιά-αριστερά. Έτσι, οι πλάγοι θα κάνουν μια συγκεκριμένη κίνηση. Ο κεντρικός πρέπει να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, σύν ότι έχει και τη λογική ότι θα παίξουν πάνω το pick and roll, θα βγει ο ψηλός του Άρη, δεν μπορούσε να ανεβεί τόσο πολύ ψηλά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Η άμυνα του Καστίτη νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή, η λογική του. Έτσι, για να αποφυλάξει την ομάδα που έπαιζε χωρίς Χάλαντ, που είχε μέσα τον Κλόμπουτσαρ, που είναι καινούριος, που ο Ηρακλής έπαιξε πολύ με τους ψηλούς, που εκεί μεν στο πεντάρι έχει μια δύναμη σε σχέση με τον άλλο, δηλαδή πιο ψηλό κορμί. Ο Άρης όμως ήθελε να περιορίσει την αμυντική φθορά, έτσι, τη φθορά με φάουλ, και να σφίξει άμυνα, γιατί έχει το Λόκετ, έχει τον Κλόμπουτσαρ, είναι δύο περιφερειακοί που πηδάνε και στο rebound, δηλαδή κερδίζει και από αυτού όσον αφορά το rebound. Επίσης με τον Κέλλη όταν έπαιζε, μπορεί στην ζώνη που θα πάρει εύκολα σχετικά, στο πούμε έτσι, το rebound, ο Κέλλη μπορεί να τρέξει από μόνο του την ομάδα και να βγει μπροστά. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Άρης σε αυτή την άμυνα ζώνης. Αλλά κυρίως νομίζω ότι η ζώνη ξεκίνησε, Γιώργο, με τη λογική της φθοράς των φάουλ. Έτσι, να περιορίζει κυρίως τη φθορά των φάουλ, γιατί ομολογουμένως ο Πουγιανίτης δεν ήταν σε κατάσταση τώρα να παίξει το παιδί. Έτσι φάνηκε, επηρεασμένος από την όλη ιστορία του. Οπότε έχει τον Γκάο, ένα Κλόμπουτσαρ που είχε μόλις δύο μέρες. Έτσι, έπαιζε χωρίς το Χάλαντ, σου λείπαν δηλαδή 25 πόντοι. Οπότε είναι λογικό όλη αυτή η διαδικασία της αμυντικής προσήλωσης του Άρη να έχει να κάνει κυρίως με τη φθορά. Επιθετικά νομίζω. Επιθετικά ήταν αυτό που συζητούσαμε και τις προάλλες. Ότι ο Άρης θα πήγαινε 100% μέσα στο ζωγραφιστό με την παρουσία και του Κέλλη, αλλά και του Τζούστον και Williams, οι οποίοι δίνουν χώρο ουσιαστικά. Και στα μάτια αυτό μπορούμε να το δούμε και στατιστικά, καθώς ο Άρης όχι απλά εκεί διάθεσε μέσα στο ζωγραφιστό με 46-20. Επιμέρους σκορ. Εντάξει, νομίζω ότι το είχαμε πει για τον Κέλλη. Έτσι. Ο Κέλλη είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάποια προσόντα τα οποία δεν έχουν πολύ στην Α1. Έτσι, το παιδί είδαμε τι μπορούσε να κάνει. Εμένα αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση, το οποίο δεν είχα δει με τον Προμηθέα τόσο πολύ, είναι η αντίληψη του κοντά στο καλάθι. Και όταν λέω αντίληψη, τι εννοώ. Είδαμε ότι έβαλε πολλά καλάθια με επιθετικά rebound, τα οποία ούτε καν κατέβασε την μπάλα. Έτσι ήταν με follow. Είδαμε να του δίνουν την μπάλα και να κινείται σε πρώτο βαθμό, δηλαδή να κάνει αυτό που λέγαμε παλιά, το alley-oop καλά, δηλαδή να μην τη σταματάει τη φάση, να την κατεβάζει την μπάλα, να την τριπλάρει. Δηλαδή έχει τρομερή αντίληψη αυτό, αντιλαμβάνεται πόσο γρήγορος είναι και ξέρει ποια είναι η κίνησή του και ποια είναι η κίνηση του αμυντικού και προλαβαίνει την κίνηση του αμυντικού. Έτσι, ο Κέλλη νομίζω με τον Εκλή έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και αμυντικά βοήθησε πάρα πολύ. Δεύτερο συνεχόμενο MVP. Έτσι, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική MVP. Έτσι, το παιδί νομίζω ότι είναι εξαιρετικός. Και ακόμα δεν έχει δέσει 100% με την ομάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι αυτής της εικόνας του είναι από το ταλέντο του. Από αυτό που μπορεί να κάνει. Όταν θα δέσει και θα μάθει τι μπορεί να κάνει ακριβώς ο Τζούστον, ο Κάουαν, ο Χάλαντ, ο Κλόμπουτσαρ, ο Williams, και μάθει δηλαδή τους συμπαίχτες του, θα είναι ακόμα δύσκολο. Εδώ είδες ότι λίγο τον έχουν μάθει οι συμπαίχτες του. Δηλαδή, ο Κάουαν του δώσε τρεις μπαλιές ψηλά που ήξερε ότι θα τις τελειώσει σε πρώτο χρόνο κατευθείαν. Έτσι, σκέψου τώρα να μπορέσουν αυτοί οι δύο να αποκτήσουν μια άλλη είδους συνεργασία, πολύ πιο καλή. Δηλαδή, ας πούμε, στο pick and roll έβλεπες ότι υπήρχε θέμα. Στο, ναι, Άρης, υπήρχε δημιουργός πέρα από τον Κάουν. Έχει κάνει την εμφάνιση με προβλήματα δημιουργίας στην ομάδα. Έτσι, είναι, το οποίο είναι εξίσου τρομακτικό να σκεφτείς πώς θα πήγαινε διαφορετικά το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, είδαμε, Γιώργο, είδαμε ότι ο Ηρακλής, έτσι, χτύπησε εκεί, δηλαδή διέλυσε το pick and roll του Άρη, που ο Άρης είχε ένα πρόβλημα στο pick and roll.
αυτό έχει να κάνει με συνεργασία. Αυτό είναι καθαρά θέμα συνεργασίας. Το pick and roll είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουν, το κάνουν δύο-τρεις παίκτες όταν ξέρουν να συνεργάζονται καλά, εξαιρετικά. Δηλαδή τώρα Διαμαντίδης Μπατίστας, που το κάνα παλιά. Έτσι. Οι άνθρωποι συνεργαζόντουσαν με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια συνεργαζόντουσαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το pick and roll. Το πικ εν ρολ δεν χρειάζεται να είναι. Θέλει κάποια στοιχεία βέβαια να έχουν οι παίκτες. Από εκεί πέρα όμως είναι θέμα συνεργασίας. Το πόσο θα ξέρει ο κοντός, ο Κάουμαν στην προκειμένη περίπτωση, πότε θα γυρίσει ο Κέλλη, πότε θα πάρει την μπάλα, πόσο θα του δώσει την μπάλα. Όλα είναι θέμα συνεργασίας. Ο Κέλλη δεν είναι 100% στο πνεύμα της ομάδας όσο θα ήταν αν ξεκινούσε την προετοιμασία με τον Άρη και δάξε τα παιδιά, έτσι τα υπόλοιπα. Και βάλω ότι είναι και ο Χάλαντ εκτός, έτσι. Ναι, που ήταν σημαντικό ότι... κομμάτι επιθετικά. Θα πω ότι σε ό,τι είχε κάνει με τους ψηλούς, εκτός από τον Κέλλη, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και έχει φυσικά τον πρώτο ρόλο, ακολούθησαν στο τελευταίο παιχνίδι και η Τζούστον με τον Williams, που ο Τζούστον είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής στο δεύτερο ημίχρονο, που αν δεν κάνω λάθος στο τρίτο δεκάλεπτο πρέπει να έχει 10-11 πόντους ως πέτυχε το παιχνίδι με κλεψίματα, με goal foul κτλ. 11 πόντους με 6 σουτ στα μάτια, όπως είπαμε, το έχω ξαναπεί ότι είναι ο πιο οικονομικός παίκτης του Άρης, ότι είχε να κάνει με επιλογές. Παίρνει σουτ κάτω από το καλάθι, αυτά που ξέρει ότι μπορεί. Και με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κοιτούσα λίγο χθες μερικά στατιστικά, σε true shooting δεδομένα, ας πούμε, από το NBA έχει 70%. Είναι πάρε βάλε και όλα κάτω το καλάθι. Είναι τρομερή οικονομία του Τζούστον. Ο Τζούστον, Γιώργο, όπως είπε, αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να σκοράρει. Δεν είναι παίκτης που θα πάρει παραπάνω προσπάθειες. Γι' αυτό για μένα πρέπει να μπει στη λογική τροβοδοσία στην επίδεση του Άρη. Έτσι, γιατί ξέρει ότι δεν θα κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Williams, για παράδειγμα, κάνει το κάτι παραπάνω πάντα. Σε κάθε μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Williams, βέβαια, με τον Ηρακλή, επειδή ο Ηρακλής δεν του δίνει το εύκολο σουτ, που είναι το καλό του, ας το πούμε, σημείο, έτσι, το δυνατό του σημείο, είδαμε τι έκανε ο Williams. Προτίμησε και έμπαινε μέσα. Βέβαια, κάποιες φορές έκανε λάθη. Ναι. Είχε κάποια λαθάκια ο Williams αυτό. Αλλά κατάλαβε ότι ο Ηρακλής δεν του δίνει το σουτ και μπήκε προς τα μέσα. Και στο τέλος δικαιώθηκε σε δύο τις φάσεις. Έτσι, δηλαδή, είναι κάτι το Williams. Γιώργο, αυτό δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί προφανώς είχε το σουτ, έτσι. Είχε το σουτ πολύ πιο εύκολα. Μου δίνετε την πάσα τώρα, την πολύ καλή πάσα, να σου πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι και την ομάδα επιχείρησα μόλις 18 τρίποντα, που είναι το season low. Έτσι. Γιατί νομίζω άλλο ένα παιχνίδι που είχαν, πρέπει να είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, στην οποία είχαν επιχειρήσει 19 τρίποντα. Αυτό έχει και να κάνει με την απουσία του Χάλαντ, βέβαια, που δεν πήρε προσπάθειες, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Williams περίστηκε μόνο στις 3 προσπάθειες. Είδε ότι δεν του βγήκαν τα πρώτα σουτ και σταμάτησε να επιχειρεί. Και όταν έχεις έναν Τζούστον, ο οποίος τελειώνει με 4 στα 6 δίποντα, όταν έχεις τον Γκέλι με 12 στα 16 και τον Williams με 4 στα 4 δίποντα, και έχεις ουσιαστικά αυτούς τους τρεις, άμα βάλεις και τις βολές, έχουν 51 από 83 πόντους. Καταλαβαίνεις ότι όποια δυναμία έχεις στην περιφέρεια, την υπερκάλυψες με τους ψηλούς. Σωστό, απόλυτα. Αυτό ήταν και το κλειδί, Γιώργο, για να μπορέσει ο Άρης. Και, γιατί το σκορ και με βέβαια αξιολόγω και της παράτασης πήγε αρκετά ψηλότερα από ό,τι θα περιμέναμε ουσιαστικά. Έτσι, αλλά το παιχνίδι εκεί το πήγαινε ο Άρης με μια λογική. Βέβαια, για να καλύψει το κοινό του Χάλαν, του 20 κάτι πόντου που λείπαν από το Χάλαν, έπρεπε να βάλει παραπάνω ο Κέλλη, όπως και έβαλε, και από εκεί πέρα να βάλουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Έτσι, βέβαια, στην εξίσωση μπήκε και ο Κλόμπουτσαρ, έτσι, ο οποίος έβαλε 15 πόντους και το παιδί έδωσε τρομερή βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, το σκοράρισμα. Αλλά όπως είπε σωστά, και ο Williams έκανε μετρημένες προσπάθειες βάσει του παιχνιδιού του Ηρακλή και δικαιώθηκε γι' αυτό. Έτσι, και ο Τζούστον, για μένα είναι ο κλασικός Τζούστον, δηλαδή αυτόν τον Τζούστον θέλει ο Άρης. Έτσι, το μετρημένο Τζούστον με 5-6 προσπάθειες σωστές, θα παλέψει το rebound, θα παλέψει την άμυνα και θα κάνει στην επίθεση αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι, αν πάρει παραπάνω 5 μπάλες που λέμε, θα βάλει και 20 πόντους. Το παιδί είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα, ότι ξέρει πότε να κάνει την κίνησή του. Αν δει ότι δεν μπορεί, θα τη βγάλει έξω την μπάλα. Γι' αυτό είναι τρομερά οικονομικός. Να δώσω την καλησπέρα μου στους φίλους στα μηνύματα. Παιδιά, καλησπέρα. Σε λίγο θα απαντήσουμε και θα σχολιάσουμε. Γιατί νομίζω στο μάτι ότι ήρθε η ώρα να πάμε λίγο την κουβέντα στον Κλόμπουτσαρ, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε και σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας. Ναι. Να πω ότι ερωτήσεις μπορεί να κάνουν τα παιδιά, αν θέλουν κάποιες ερωτήσεις για τον Γιάκα, έτσι, τον οποίο έχουμε τώρα στην, βλέπουμε στο τρίτο παράθυρο, και να τον καλησπέρισουμε καταρχήν. Γιάκα, hello from All About Aris TV. Welcome. First of all, congratulations for the victory against Heracles. A very big game, crucial game. The team went down 50 points in a game, went down 6 points in the last 2 minutes, but you finally get the win.
Yeah, thank you. Thank you first. About a game, yeah, it was not easy for sure. I was there only 2 days. Also, James is a newcomer. He didn't make too many practices yet, so we tried to know each other. But I believe more important was that we were fighting not 40, 45 minutes. We had a lot of up and downs. We start great, then in one moment, Heracles went up, I think even 10 or 15 points, but we didn't finish. I mean, we tried even harder, and we came back again. Then we went up, I think 7 points, and I believe that was the moment when usually we should be smart and finish the game like this. But end of the day, I think we're still young team. We have to learn practice by practice, game by game, and I believe we'll be even better. Just a moment to translate, Γιάκα. Όσον αφορά το παιχνίδι, τονίζω ότι δεν ήταν εύκολο, γιατί το αναφέραμε το γεγονός ότι ο Άρης βρέθηκε κάτω στο σκορ σε διάφορα σημεία. Τονίζω ότι ο ίδιος είχε μόλις 2 μέρες, ο James Kelly επίσης και αυτός είχε λίγο καιρό, οπότε έπρεπε να γνωρίσει την ομάδα για αυτός καλύτερα. Καταφέραμε να παίξουμε, λέει, να παλέψουμε όχι για 40 και 45 λεπτά, και αυτό είναι, λέει, το καλό της ομάδας. Είχαμε πολλά πάνω κάτω μέσα στο παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε καλά απέναντι στον Ηρακλή. Βρεθήκαμε πάλι κάτω. Το γυρίσαμε το παιχνίδι, βρεθήκαμε στο σύν 7 και ήταν ένα σημείο που θα έπρεπε να παίξουμε έξυπνα τον Ιζογιάκ και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Όμως δεν έγινε αυτό. Γιατί είμαστε, λέει, μια νεανική ομάδα. Σίγουρα χρειαζόμαστε δουλειά, χρειαζόμαστε χρόνο για να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε κάποια σημεία. Το καλό είναι το ότι ήρθε τελικά η νίκη. Γιάκα, in the last 2 minutes, the team was down 6 points, and the prize of the team begin with your 3 free throws. In that point in the game, do you were afraid of the game that you're going to lose, or because of your 3 free throws, you think that the team spirit was up to make the final comeback? No, I was not afraid for sure not, because all the time I have in my head, it doesn't matter or you are up or you're down, you just have to fight. Even if everybody thinks that the game is over, game is not over until the end. So it was the same. I mean, like I said before, I don't know, I think 2-3 minutes before that, we were up 7 points, and easily, like in few moments, they came back, they went up, and same with us. We were down. We fought even better, even harder. We came back, and then this overtime, and I believe in overtime that, let's say, it was like easy to finish the game. I mean, at least the score was like that. We had some good, I think, even 3-point shot from Anthony. So it was good in the end. Όσον αφορά το τελευταίο δίλεπτο που ο Άρης έκανε μια αντεπίθεση, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από τις δικές του βολές, τονίζει και αν φοβήθηκε σε εκείνο το δίλεπτο, έτσι πως ήταν το παιχνίδι, τονίζει δεν φοβήθηκα. Η ομάδα έχει μάθει να παλεύει και πάλεψε στο τέλος. Δεν είχε τελειώσει ο αγώνας και αυτό ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε. 2-3 λεπτά νωρίτερα ήμασταν πάνω 7 πόντους. Χάθηκε αυτή η διαφορά εύκολα. Μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε και κάναμε την ανατροπή. Στην παράταση, βέβαια, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, όπως έκανε και την κίνηση, κερδίζαμε σχετικά εύκολα το παιχνίδι. Βάλαμε κάποια μεγάλα καλάθια, όπως το τρίποντο του Κουάουν στο τέλος της επίθεσης, εκείνο το απίστευτο τρίποντο, και έτσι μπορέσαμε να πάρουμε την νίκη. Γιάκα, you were 2 days before the game here in Thessaloniki only. It was a very big game, crucial game, a rivalry between Aris and Heracles. How do you prepare yourself for that game, and what help do you get from your teammates and the coach? I didn't have too much time to prepare myself. Immediately when I came, I heard, yeah, this is the derby, very important game for us. But I didn't have any special preparation. Like I said, every time, doesn't matter for me which game it is. I try to fight as much as possible. I try to do my best every game, or this is like a championship game, or this is a friendly game, for me is the same. So it was also this last game against Heracles, but I'm really happy that the gym was full. I mean, this fans here, it was really nice atmosphere. Όσον αφορά τη δική του προετοιμασία, γιατί είχε μόλις 2 μέρες στην ομάδα ουσιαστικά, έτσι και αν πήρε κάποια βοήθεια από την υπόλοιπη ομάδα για να προετοιμαστεί για αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα ντέρμπι, έτσι, αυτό με τον Ηρακλή. Τονίζω ότι
Σίγουρα δεν είχα το χρόνο να δουλέψω με την ομάδα. Είχα μόλις 2 μέρες. Από εκεί πέρα ήξερα ότι είναι ένα σημαντικό, ήξερα ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι, αλλά δεν έκανα κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Στο μυαλό μου είχα να παλέψω από την αρχή ως το τέλος του αγώνα να δώσω τον καλύτερο μου αυτό και αυτό έκανα. Πάντα παίζω όσο γίνεται καλύτερα. Είτε είναι αγώνας ο οποίος κρίνεται το πρωτάθλημα, είτε ένα φιλικό αγώνας. Το θέμα είναι να μπορώ να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Και στο τέλος βέβαια ήμουν χαρούμενος γιατί και κερδίσαμε και το γήπεδο ήταν γεμάτο από τον κόσμο. Μια πολύ ωραία εικόνα την οποία του άρεσε και του ίδιου. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση για τον Γιάκα. Φυσικά. Γιάκα, you grew up in Balkans and played on many basketball courts. What could you have thought as soon as you finished your debut with 15 points and crucial shoots in front of 5,000 people cheering at Nigel's Hall? I mean, it's good feeling. Also, I had, like you said, I was in Balkans, so I played a lot of games like this. When I was in Partizan, it was, the gym was full all the time and the fans was really loud. But it was nice. I mean, like I said, I'm trying to do my best every game, especially in front of full gym, in front of our fans. And the only thing I can say, I'm happy that, let's say, my points just help to win. But sometimes I can give some points, sometimes good defense, sometimes some good assist and rebound. So it doesn't matter. For me, it's important just that the team win in the end. Όσον αφορά την ερώτηση του Γιώργου για το πώς αντιμετώπισε το παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, έχοντας μια εμπειρία από τα Βαλκάνια που αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες, προσφέροντας και τα στατιστικά του. Τονίζω ότι σίγουρα ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα το να παίξει σε γεμάτο γήπεδο. Ξέρω από αυτό γιατί έχω παίξει στα Βαλκάνια, όπου για παράδειγμα σε ανέφερε την Παρτιζάν, όπου και εκεί το γήπεδο ήταν γεμάτο και εκεί ο κόσμος έχει μια ιδιαίτερη, δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Είναι λέει πολύ καλό, ήταν χαρούμενος, είναι χαρούμενος και ο ίδιος που βοήθησε με τους πόντους του. Αλλά λέει, τονίζει χαρακτηριστικά ότι δεν έχει σημασία το να σκοράρω. Μπορεί κάποιες φορές να βοηθήσει στην άμυνα, μπορεί να βοηθήσει ασίστ. Το σημαντικό είναι λέει να κερδίζει η ομάδα και να κερδίζουμε όλοι μαζί. Γιάκα, when you have the call from Maris, what was your thoughts coming here to Thessaloniki? Nothing. I mean, I know everybody knows Aris is a big team with big history and good fans. So it was also before during the summer we had some let's say talk. When we started talking again. I was happy. I mean, I didn't have to think too much. I was happy to get this call and I came as fast as possible to help the team. Όσον αφορά το κάλεσμα του Άρη αστικά για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψουμε τις κίνησεις, τονίζω ότι ήξερα ποιος είναι ο Άρης, ήξερα ότι είναι μεγάλη ομάδα με πολύ λαό. Από εκεί πέρα και το καλοκαίρι είχαμε λέει, κάποιες επαφές, δεν είχε προχωρήσει τότε κάτι. Όταν ξεκίνησα και πάλι συζητήσεις, δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πάρα πολύ. Αμέσως δέχτηκα και ήρθα γρήγορα στην Θεσσαλονίκη όσο γίνεται γρηγορότερα για να μπορέσω να ξεκινήσω με την ομάδα. Now, Γιάκα, the team has some days off because of the championship and because of the day out in the championship. Do you think that in this time the team will be better, will the players know each other better and this will come good for the team when the games begin again? Definitely it will be helped. It's a good period to even me and James will get to know each other even better. I mean to all teammates we will for sure improve our game, so I think this now 2 or 3 weeks will help a lot for sure. Όσον αφορά τη διακοπή για το πώς θα βοηθήσει την ομάδα, τονίζω ότι σίγουρα θα μας βοηθήσει γιατί θα μάθουμε ένας τον άλλον και εμένα θα με μάθουν οι υπόλοιποι παίχτες και τον James θα το μάθω και εγώ και οι υπόλοιποι παίχτες. Γενικά θα υπάρξει μια καλύτερη προσπάθεια, καλύτερη προετοιμασία συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους παίχτες προκειμένου σε αυτές τις 2-3 εβδομάδες να δουλέψουμε και να επιστρέψουμε στα παιχνίδια όσο γίνεται καλύτεροι. Γιάκα, we have in the chat a lot of fans of Paris that cheering for you. That welcome you to the team. Some ask something. One friend asked if you have talked with someone before came to Aris to take some information about the team. Honestly, no.
I just talked with my agent. He said that I mean, I have to make quite fast, quick decision, because it was like I said, a few days before the game. So it was important game in front of I mean, Ferraris, and so I had to make quick decision. And of course, I was happy to get this call. And like I said before, I came really fast. I didn't have time to think too much. Όσον αφορά και την ερώτηση του φίλου εδώ στο chat για το αν μίλησε με κάποιον, τονίζω ότι δεν μίλησε με κάποιον για πληροφορίες, μίλησα μόνο με τον ατζέντη μου. Ήταν όμως μια απόφαση που πρέπει να κάνω γρήγορα, πρέπει να την πάρω γρήγορα την απόφαση, γιατί ήξερα ότι σε κάνα δύο μέρες έχει αγώνα σημαντικό ο Άρης. Ήταν γρήγορο όλο αυτό που έγινε. Ήταν μια απόφαση που πήρα. Είμαι χαρούμενος που πήρα γρήγορα, γιατί έπρεπε να την πάρω γρήγορα την απόφαση για να έρθω άμεσα και στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα, για τα παιχνίδια. Γιάκα, before, thank you for this conversation. Your message to the fans of the team. Many fans of the team know you from your basketball experience in Europe, but they see you in Alexandria for the first time. You have 15 points. You have some crucial shots, and some say that you are the new, how to say, the new Poulen, like we say here in Greece, the new favorite fan player. How do you see that? And what is your message to the fans? I mean, I'm happy. I'm happy for some good messages. But I always say, I mean, I'm a player who wants to give 100% every game for the team. If this some game maybe with a lot of points, other game with some different stuff. But at the end of the day, I mean, my job is to be as the best as possible. So I believe that all team will fight even more with, like I said, when all team will get to know each other even more, we will be better and better. And I think our games also will be better and to get more and more wins. Όσον αφορά τα μηνύματα των φίλων εδώ που το χαιρετίζουν και ζεστικά, είναι το καινούριο που λένε και τη κερκίδα. Τονίζω ο ίδιος ότι είναι πολύ χαρούμενος για αυτά. Από εκεί πέρα ο ίδιος θέλει να δίνει πάντα το 100%, θέλει να παλεύει σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί κάποιες φορές να βοηθάω, λέμε, τους πόντους, κάποιες φορές να βοηθήσει σε κάποιο άλλο τομέα. Το βασικό είναι η ομάδα να παλεύει, η ομάδα να κερδίζει και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να γίνουμε καλύτερες σαν ομάδα και να οργανωθούμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό σύνολο. My last question, Γιάκα. Okay. Two more questions. My last question is about the city. Have you gone out of the city? Now you have some days off. Have you gone out of the city? What is your opinion about the city, the people, the food? How do you see Thessaloniki? I didn't have too much time to see it, but I draw a little bit around. And it's nice city. I mean, especially I like because it's next to the sea, and I like these cities. But I believe I will have much more time to see, to find some nice places, nice areas. So yeah, I can't wait. Όσον αφορά την πόλη, τονίζω ότι δεν έχει ακόμα προλάβει να γυρίσει. Είναι λογικό αυτό, λίγο με το οδήγησε με το αυτοκίνητο και είδε λίγο την πόλη, αλλά το αρέσει γιατί είναι μια πόλη κοντά στη θάλασσα. Από εκεί τονίζω ότι ελπίζει να μείνει αρκετό χρόνο εδώ για να μπορέσει σιγά σιγά να βρει κάποια μέρη, είτε για φαγητό, είτε για να μάθει καλύτερα την πόλη. Γιώργο, ο λόγος σε σένα για το τέλος. Γιάκα, with one last question. I would like to talk about the national team. Your career includes appearances in 3 Eurobasket and 2 World Cups, if I'm not wrong, with the jersey of the Slovenia. How does a country with a population of 2 million feel when it reaches the top of Europe? And how bright is her future with the presence of Luka Doncic, an NBA star? I don't know how to answer this. Why we are, let's say, that good with? But I think Slovenia is right now is good almost every sports. I mean, especially these team sports like handball, volleyball, also in soccer we fight. So we are actually really good, and also some winter sports. But I don't know, probably because we are fighters, we don't quit. We fight as much as possible. Also, I guess must be some talent. But right now, I think we are really good, especially because we are so small. And about Doncic, I don't think I have to say anything new. Because right now he's like really
I don't know, biggest name in sports right now. He's amazing in Slovenia. We can't wait to watch him on TV, to read some news about him daily. Like all he cannot surprise us anymore what he's doing, and it's just really great that we have him. Jack, I'd like to thank you for the conversation and all about Aris TV and our show, and wish you the best for the season with Aris. Good night. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Κλομπουτσάρ. Έτσι, για την τελευταία ερώτηση που του ρώτησε ο Γιώργος όσον αφορά τη Σλοβενία, τονίζει ότι δεν είναι μόνο τον μπάσκετ. Σίγουρα το μπάσκετ είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά σε όλα τα αθλήματα, λέει, είμαστε πολύ καλοί και στο handball και στα χειμερινά. Ίσως λέει, επειδή είμαστε πολεμιστές σαν λαός, δεν τα παρατάμε εύκολα, γι' αυτό ίσως και μας ταιριάζει. Υπάρχει το ταλέντο, όπως είπε, στο μπάσκετ. Ενώ για τον Ντόντσιτς που ρώτησε και ο Γιώργος, είπε ότι εντάξει, τι να πω για τον Ντόντσιτς, ξέρουν όλοι ποιος είναι ο Ντόντσιτς, είναι ένας πρακτικός παίκτης. Αυτή τη στιγμή, λέει, είναι κάποιος για τον οποίο, λέει, περιμένουμε να δούμε τα μάτς, περιμένουμε να μάθουμε τα νέα του από το NBA. Εντάξει, ο Ντόντσιτς είναι τώρα στη Σλοβενία εθνικός ήρωας. Έτσι και η μεγάλη. Και η μεγάλη ελπίδα των Σλοβαίνων για επιτυχίες στο μέλλον. Εντάξει, δεν τυχαίο ότι με Ντόντσιτς κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης, ενώ και στο παρελθόν είχαν και άλλες σπουδαίες φουρνιές με σπουδαίους παίκτες. Αλλά με τον Ντόντσιτς κυρίως και την παρουσία του Ντράγκη. Φυσικά, αλλά ο Ντόντσιτς ήταν αυτός που έδωσε το κάτι παραπάνω και πλέον είναι ο ηγέτης της ομάδας. Λοιπόν, έτσι είναι στα μάτια, γιατί αν δεις και ουσιαστικά και την ιστορία που έχει και ο Κλόμπουτσαρ με την εθνική ομάδα, που νομίζω η πρώτη συμμετοχή είναι το 6 και η τελευταία είναι το 16, δηλαδή σε χρόνια λίγο πιο δύσκολα για, για τη Σλοβενία. Είναι τεράστια αλλαγή που έχει φέρει ο Ντόντσιτς. Σε χρόνια που τους πληγώσαμε, έτσι όπως τη ανατροπή που έκανε η εθνική τότε με τη Σλοβενία. Έτσι, ξαναείδα αυτό το βιντάκι σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κοίτα, είπαμε και λέγαμε όταν ήρθε και ο Κλόμπουσαρ, Γιώργο, ότι ο Κλόμπουσαρ ανοίξει μια γενιά έτσι, περιφερειακών παιχτών της Σλοβενίας που ξεκίνησε ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια, με τον Γιάκα Λάκοβιτς σε πρώτο ρόλο. Και στη συνέχεια μετά ήταν ο Κλόμπουτσαρ, ήταν ο μεγάλος ο Ντράγκιτς, που παίζει ακόμα βέβαια. Και βγήκε μετά ο πιο μικρός Ντράγκιτς. Γενικά ήταν ένα γκρουπ Σλοβαίνων παιχτών στην περιφέρεια που είχαν το ιδιαίτερο να είναι αριστερόχειρες κυρίως οι περισσότεροι. Έτσι, δηλαδή τώρα οι Ντράγκιτς που λέμε ο Λάκοβιτς, ο Κλόμπουτσαρ είναι αριστερόχειρες. Και γενικά ήταν μια καλή φουρνιά περιφερειακών παιχτών, που είχαν τα αστέρια και ήταν και οι παίκτες που έρχονταν από τον πάγκο και κάναν τη διαφορά. Σε ένα σκληρό ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι αυτό που ακριβώς που όπως περιγράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ανεξαρτήτως από το τι θα κάνει επιθετικά, είναι ένας παίκτης εργάτης. Και αυτό το είδαμε προχθές, γιατί έχει επιχειρήσει σουτ, έχει κάνει άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, έχει τραμπουκίσει αντιπάλους, έχει μπρόξει ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι σε επιτρεπτά πάντα όρια. Έχει κάνει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι προχθές εμείς υπολογίζαμε 15-20 λεπτά. Και ολοκληρώθηκε ένα παιχνίδι με 33 λεπτά συμμετοχή. Το όχι, οποίο... Γιώργο, είναι εμπειρία του. Είναι εμπειρία του. Είναι εμπειρία του. Είναι ένα παίκτη που, όπω ανέφερε και στην ερώτηση, έχει παίξει στα Βαλκάνια. Οπότε γνωρίζει και το ιδιαίτερο του βαλκανικού μπάσκετ, θα πω εγώ. Γιατί για μένα το μπάσκετ το δικό μα, το Βαλκανίο, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το γαλλικό, είναι πιο δυνατό. Παίζει πολύ πιο το συνέστημα και η δύναμη έτσι, στα δικά μα πρωταθλήματα. Είναι το ιδιαίτερο τη έδρα. Που μετράει αυτό με τον κόσμο, όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Που κάποιο παίκτη, ο οποίο δεν έχει την εμπειρία, το Κλόμπουτσαρ, μπορεί εύκολα να χαθεί σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Έτσι. Ο Κλόμπουτσαρ έχει την εμπειρία να αξιοποιήσει, α το πούμε έτσι, το περιβάλλον γύρω του και να μπορέσει να το μετατρέψει σε κάτι υπέρ του. Και όπω το είδαμε στο παρκέ. Και επίση, κάτι που ρώτησε και ένα φίλο, που έγραψε και ένα φίλο μας στο σχόλιο, είδαμε ότι και παρά τα αρχικά του άστοχα σουτ, δεν το παράτησε το έργο. Συνέχισε. Αυτό δείχνει και εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου, στο τι ποιος είσαι. Ξέρεις τι έχεις να δώσεις στο παρκέ. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχεις και αυτή την αυτοπεποίθηση. Να μην σε πάνε τα πρώτα σουτ, να είσαι δύο μέρες σε μια ομάδα που ξέρεις ότι μπορεί μετά από ένα μήνα να φύγεις κιόλας. Έτσι. Και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν δεν μπορούσα να δω γιατί μιλούσαμε και με τον Γιάκα. Δεν ήθελα να τον κάνω μια τέτοια ερώτηση γιατί θα το βάλει σε μια δύσκολη θέση. Να μιλήσει και για έναν παίχτη που είναι ήδη στην ομάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνω καθένα τώρα, παιδιά. Έτσι, υπάρχουν και τρεις εβδομάδες μπροστά μας. Ακριβώς. Δεν μπορούσα να τον κάνουμε τώρα μια τέτοια ερώτηση για το αν θα μείνει, αν θα φύγει. Έτσι, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Δεν μπορεί να βάλει τον παίχτη σε μια τέτοια δύσκολη θέση τώρα να μιλήσει για αυτό το θέμα την ώρα που ξέρει ότι
θα φύγει κάποιος άλλος από την ομάδα. Έτσι. Από εκεί πέρα, νομίζω όμως ότι το κομμάτι εμπειρία μέτρησε πάρα πολύ. Στο πώς ο Κλόμπουτσαρ μπήκε σε αυτό το παιχνίδι δύο μέρες έχοντας στην Θεσσαλονίκη και το πώς εξελίχθηκε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ξεκίνησε ψιλοφοβισμένα με 2-3 άστοχα σουτ και με κάποια λαθάκια και είδαμε ότι στην πορεία ανέβασε την αυτοπεποίθηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκεί όπως είπες, έσπρωξε. Δηλαδή μπήκε δυνατά στο μάτς. Γιατί πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, έχει κάνει ένα επιτυχημένο τρίποντο το πρώτο άριστο παιχνίδι. Έχει κάνει ένα φλότερ με τεράστιο θράσος. Τεράστιο θράσος που σηκώθηκε και κάνει το φλότερ μπροστά στον αντίπαλό του μετά από ουσιαστικά 3-4 χαμένα σουτ νωρίς. Και έχει βάλει και δύο βολές. Και ουσιαστικά ένα τεράστιο σερί. Η δεύτερη περίοδο έλειξε 19-21. Και 7 πόντοι είναι το Κλόμπουτσαρ. Από αυτό που περιγράφω, μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα με 0-3 σουτ. Και όχι μόνο το κακό ξεκίνημα, δεν είναι στα χαμένα σουτ. Τα οποία χαμένα σουτ χάνουν οποιοδήποτε. Είναι ότι μπήκε και λίγο πάγωσε και εγώ στην αρχή σε ένα σημείο που έκανε δύο πάνω τα λάθη, αν θυμάμαι καλά. Κάποια βήματα που έχει κάνει. Και ακούστηκε και το πρώτο όχο, ας πούμε, από το γήπεδο. Που λες εδώ τώρα έχει έρθει ένα καινούριο μέχρι να προσαρμοστεί κτλ. Αλλά κάνει το τεμαράζ που κάνει μετά ένα πίστευμα. Αυτό το όχι είναι ιδιαίτερο εδώ των Βαλκανίων αυτό. Το ξέρει ο Κλόμπουτσαρ αυτό. Δηλαδή αυτό το κάνουν και στη Σερβία, στην Κροατία. Ξέρεις, όταν κάνει την πρώτη γκέλα ο παίκτης, αρχίζει να ακούς οχ, οχ. Και είναι αυτό το γασμένο σε όλες τις γλώσσες το ίδιο. Πολύ ο λόγος. Και στα Σέρβια και στη Σλοβένια το ίδιο είναι. Αλλά είναι αυτό που λες, επισημαίνεις, ότι ενώ δεν έκανε καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι και έκανε τα λαθάκια, μέσα από την εμπειρία του και την αυτοπεποίθηση που έχει στον εαυτό του, με βάση τα χρόνια του, έτσι δεν είναι κανένας πιτσιρικάς. Έχει περάσει από ομάδες, έχει παίξει σε σημαντικά παιχνίδια στην καριέρα του και δει τίτλους αυτούς τους άνθρωπους. Έτσι, μέσα από το παιχνίδι και σιγά σιγά παίρνοντας και πληροφορίες και από τους συμπαίκτες του και από το πώς είναι το παιχνίδι, έτσι, κατάφερε να δείξει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο και είναι ένα από τους πρωταγωνιστές, έτσι, σε σημαντικό βαθμό. Και επιθετικά και αμυντικά. Και αμυντικά, γιατί και αμυντικά έπαιξε καλά. Έτσι, μην παραγνωρίζουμε το γεγονός. Ζώνη στην αρχή, ο οποίο ουσιαστικά κάλυψε το βραχίσωμο Άντωνι Κάουν. Αλλά άμα θες εμένα να μου επιτρέψεις να κάνω μια σύγκριση με τη συνέντευξη αυτή και του James Kelly, είναι αυτό που είχα ρωτήσει και τον Kelly, το πώς νιώθεις ουσιαστικά που μπαίνεις σε μια ομάδα στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και άμα είσαι έτοιμος να ηγηθείς. Και βλέπουμε ότι τελείωσε ένα παιχνίδι την Κυριακή, στο οποίο κάνει πρώτα το καλάθι και φάουλ ο Kelly, και μετά ακολουθούν τρεις βολές του Κλόμπουτσαρ. Ναι. Έτσι. Οι τελευταίοι 6 πόντους ουσιαστικά της ισοφάρισης, εκεί που ήσουν 6 πόντους, 40 δευτερόλεπτα 50 πριν το τέλος, ήρθαν από τους δύο τελευταίους παίχτες, που είναι οι πιο έμπεροι στην ομάδα με την απουσία και του Χάνα. Του Χάνα, ναι. Και βλέπεις ότι η μπάλα πάει εκεί. Δεν είχε ο Άρης την ουτοπία ουσιαστικά να δώσει στο παιχνίδι και τα σουτ στον Κάουαν, γιατί είχε ουσιαστικά ο Κάουαν να κατεβάσει την μπάλα. Είχε ένα zone press σε όλο το γήπεδο, τρελό από την αρχή του αγώνα, γιατί ο Ηρακλής ήξερε ποια είναι το πλεονέκτημά του και πού πρέπει να πιέσει. Σωστό. Ο Κάουαν τελείωσε το παιχνίδι με 38 λεπτά εντελώς εξαντλημένος και αν έπρεπε να πάρει και τα σούτα, υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό ο Ηρακλής χάνει, εκτός από το ζωγραφιστό που αναφέραμε νωρίτερα προχθές, ο Ηρακλής χάνει ξεκάθαρα το ότι δεν κατάφερε μέσα από το σκάουτινγκ να περιορίσει έναν παίχτη ο οποίος είναι δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη και του έβαλε 15 πόντους. Εκεί όταν μιλάς για ντέρμπι ειδικά. Δεν μπορείς να το δέχεις αυτό, έτσι. Είναι όντως τεράστιο θέμα. Αυτό νομίζω ότι εδώ δεν κάνα καλή δουλειά, γιατί εντάξει, τα στοιχεία του Κλόμπουτσαρ είναι γνωστά. Δηλαδή, ο καθένας περίμενε να τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Κλόμπουτσαρ μέσα στο παρκέ. Έτσι, δεν περίμενε να δει ξαφνικά ένα Κλόμπουτσαρ να καρφώνει την μπάλα με τον αγώνα, ξέρω εγώ, να κάνει τα περίεργα τα λεία. Ο Κλόμπουτσαρ αυτό είναι. Το ξέρουμε χρόνια. Αυτό είναι ο παίκτης. Ο Κλόμπουτσαρ, το λέγαμε και εδώ, Γιώργο, πριν έρθει. Έτσι, όταν μας λένε και οι φίλοι ανάλυση, ο Κλόμπουτσαρ, παιδιά, ένα παίκτη που σου δώσει 10-12 πόντου, 13. Έτσι, θα παίξει την αμυνά του, θα πάρει τα rebound του, τα ξέρω εγώ 5-6 rebound, θα δώσει 4-5 assist. Αυτά είναι τα κάνει. Γι' αυτό βγάζει λεπτά του αγώνα. Γιατί αυτά τα κάνει με σταθερότητα. Έχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνει. Αυτό λείπει από τι ομάδε. Θε ένα τέτοιο παίκτη να τον έχει με στην ομάδα. Θε ένα παίκτη ο οποίο ξέρει ότι θα σου προσφέρει αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι, γιατί ο Χάναντ είδαμε ένα μα κάνει 36 πόντου. Ξέρω εγώ, στο άλλο θα κάνει 15, ο Κάουαν το ίδιο. Θες ένα τέτοιο παίχτη να ξέρεις ότι θα σε παίξει συνέχεια, δηλαδή 9 στα 10 θα σε παίξει εκεί. Το 1 στα 10 μπορεί να είναι είτε με τα νούμερα του εις διπλούν, είτε με τα νούμερα του στο 0. Θα το κάνει και αυτό το μάτς. Έτσι και το πολύ καλό και το πολύ άσχημο. Αυτό είναι μέσα στο κόλπο.
μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης θα σε δώσει 9 στα 10, 8 στα 10 αυτό το πράγμα. Έτσι δηλαδή ο Κλόμπης θα, ξαναλέω, μην περιμένετε να βάζει 25 και 30 πόντους. Και όπως είπαμε πριν έρθει ο παίκτης, μην περιμένετε τον παίκτη να βάλει 30 πόντους. Έβαλε 15 πόντους με την παράταση, πήρε το ξέρω 4-5 rebound, έδωσε τις ασίστ του. Αυτό ήξερε να κάνει και αυτό κάνει. Και γι' αυτό βγάζει αυτά τόσα χρόνια. Έτσι. Και μου δείχνει εμένα ότι η ΚΑΕ λειτουργήσε σωστά σε αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν μια νεανική ομάδα εξ αρχής, η οποία ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και στους δύο τελευταίους αγώνες έχει προσθέσει ουσιαστικά το center που της έλειπε, και, ο οποίος δίνει και επίθεση και εμπειρία, και όπως έχει βάλει και αυτό το πολυεργαλείο μέσα στη Fighters, έτσι. Και όπως μας είπε και ο Κλόπουτσαρ, βέβαια το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι μιλήσαμε τον Άρη, τότε βέβαια για άλλους λόγους δεν είχε προχωρήσει η ιστορία. Έτσι. Έτσι, τώρα προχώρησε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε λίγο. Επειδή έχουμε μείνει πίσω με τα μηνύματα του φίλου και θα μαζευτούν πάρα πολλά στο τέλος και δεν θέλω να δικήσουμε τους περισσότερους. Καταρχήν, πολλοί ρωτάτε, παιδιά, για να τα πάρω λίγο ένα-ένα. Πολλοί ρωτάνε ποιος θα μείνει. Το είδα και στην σύνδεξη που είχαμε με τον Γιάκα και γενικά ποιος θα μείνει. Δηλαδή, και βλέπω τον Οδυσσέα, λέει στα μάτια εμπειρία και δεδομένου ότι έχει τώρα 7 ξένους, θα πας με την άμυνα και τη δύναμη ίσον Λόκετ ή με την επίδεση και το σωτήσεων παραμονή Σλοβαίνου. Λοιπόν. Παιδιά, για να ξεκαθαρίσω το θέμα λίγο με τον παίχτη. Ποια είναι η άποψή μου, θα πω εγώ. Δεν είμαι στο μυαλό του Καστρίτη, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει το Καστρίτη στο μυαλό του. Τα δεδομένα τα είδατε και την Κυριακή, τα αναλύσαμε και πριν με τον Γιώργο. Ο Γιάκα, ο Κλόμπουτσαρ, είναι ο παίχτης ο συγκεκριμένος που είδατε με τον Άκλη. Αυτό θα δίνει στην ομάδα. Ο Λόκετ είναι ένας παίχτης ο οποίος βγάζει τρομερή ενέργεια στην άμυνα. Έτσι, για μένα στην άμυνα ο Λόκετ είναι φοβερός, είναι εκπληκτικός. Επιθετικά βέβαια όμως είναι μείον. Επιθετικά δεν μπορεί να βοηθήσει. Το είδαμε και προχθές που πήρε κάποια σουτ και όχι μόνο ήταν άστοχος, ορισμένα σουτ ήταν και τελείως δηλαδή εκτός στόχου, έτσι. Δηλαδή, έχει το Λόγκετ λοιπόν ο οποίος προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, τι θέλει ο Άρης. Αναλύσαμε τι θέλει ο Άρης. Ο Άρης θέλει γκάρ, παιδιά. Καλώς και σωστός ο Λόγκετ, εγώ θα τον ήθελα στην ομάδα. Προσωπική μου εικόνα, θα μου πεις ποιον θα βγάλεις από όλους αυτούς παίκες. Ναι, εντάξει. Αν ήμουν μια ομάδα που έπαιζε στο EuroCup, θα ήθελα τσόκο και τις 7. Έτσι τους ξέρεις. Αλλά ο Λόκετ πιστεύω ότι είναι χρήσιμο σε μια ομάδα. Η οποία όμως είναι δομημένη διαφορετικά. Δηλαδή, μια ομάδα που αντί να έχει το Williams που σου δίνει 7-8 πόντους, έχει έναν Williams ο οποίος σου δίνει 20 πόντους. Δηλαδή, αν έχει έναν παίκτη ο οποίος σου δίνει 20 πόντους σε εκείνη τη θέση, μπορεί να έχει και έναν Αμερικανό που παίζει εξαιρετική άμυνα. Γιατί ο Λόκετ είναι αλήθεια, παιδιά, παίζει εξαιρετική άμυνα. Είτε στο ένα με έναν, είτε σε μια άμυνα ζώνη όπως ήταν προχθές, παίζει άμυνα, δίνει ενέργεια. Απ' την άλλη, έχει τον Κλόμπουτσαρ, ο οποίος προσφέρει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο όμως λείπει από τον Άρη. Παιδιά, λείπει από τον Άρη αυτό το κάτι άλλο. Ο Άρης θέλει ένα περιφερειακό. Και είναι φανερό στα μάτια. Ναι, Γιώργο. Θέλει ένα περιφερειακό, θέλει ένα παίκτη που να κατεβάσει την μπάλα, να ερεμήσει την ομάδα, να ξεκουράσει τον Γκάουαν. Έτσι, καλό και ο Πουλιάνητη είναι όμως για ένα συγκεκριμένο αριθμό λεπτών ο Πουλιάνητη. Έτσι. Θέλει ένα παίκτη. Σε αυτή τη θέση, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και είδαμε και ένα τραυματισμό τι έκανε. Καλό ή κακό στη θέση του Λόκετ μπορεί να την καλύψει. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο Άρης ψάχνει να βρει ένα ψηλό γκάρ. Αυτό ψάχνει να βρει ένα ψηλό γκάρ για να μπορέσει με τον ψηλό γκάρ, δηλαδή ο Κλόμπουτσαρ, μπορεί να τον πάει και μέχρι το 3. Αυτό που συζητούσαμε στα μάτια ότι ο Λόκετ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον D και του λείπει το 3. Για να γίνει ο 3D παίχτη που ψάχνει ναι. Στο 3 ουσιαστικά. Είναι γιατί όταν έχει ουσιαστικά ένα σκόρ σαν ο Χάλαν. Και έναν σέντερ σαν τον Κέλλη, το τριάρι σου κοιτάς να είναι κάπως έτσι. Να παίζει εξαιρετική άμυνα όπου χρειάζεται και στον αντίπαλο και να έχει αυτό την απειλή από το μακρινά σουτ. Ο Κλόμπουτσαρ έδειξε να το έχει αυτό με 2 στα 4, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, κάποιοι θα πούνε, Γιώργο, ότι χάνει την άμυνα γιατί ο Λόκετ, ας πούμε, ένα παίρνει. Παιδιά, ναι, θα χάσει την άμυνα. Ο Κλόμπουτσαρ παίζει άμυνα, θα το καλύψει το κομμάτι το αμυντικό. Το θέμα είναι να βρει ένα περιφερειακό. Πρόσεξε, τώρα συζητάμε, αναλύουμε τα δικά μα δεδομένα. Δεν είμαστε στο μυαλό του Καστρίτη. Εγώ είπα και μετά τον Άγγλη, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με βάση την εικόνα που είδαμε του Κλόμπουτσαρ τώρα και με βάση αυτή που θα δούμε λογικά και με τον Περιστέρη, θεωρώ ότι ο Κλόμπουτσαρ θα μείνει στην ομάδα γιατί ο Άρης έχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή, είναι περιφερειακό. Ένα παίκτη που θα κατεβάσει την μπάλα, θα παίξει το ρόλο του playmaker. Καλό χρυσό στο Λόκετ, αλλά θε παίκτη πίσω τον Γκάουαν. Έτσι, θε παίκτη πίσω τον Γκάουαν. Το πλεονέκτημα που έχει και ο Κλόμπουτσαρ εκτό από τα υπόλοιπα που είπαμε είναι ότι. Μπορεί να διαχειριστεί και την μπάλα στα χέρια του. Να κρατήσει Σωστό. Την μπάλα. Αυτό να κουβαλήσει. Και προχθές το έκανε, ναι, με πέντε λάθη. Αλλά μην ξεχνάμε με μια μισή προπόνηση,
με τον βασικό point guard της ομάδας από ένα σημείο και μετά να έχει παραδώσει πνεύμονες, γιατί είναι φυσιολογικό ότι με τόσο pressing από ένα σημείο και μετά δεν θα έχει αντοχή. Και ο δεν φοβήθηκε, πήρε και τα shoot, πήρε και την μπάλα. Ναι, μεν έκανε τελείως το παιχνίδι με 5 λάθη. Νομίζω είχαν τα ίδια με τον Γκάουαν, αν είμαι σωστός. Ο Κλόμπουσαν είναι ένας παίκτης, είναι φυσικό. Επειδή μπορεί να βοηθήσει από το 1 μέχρι το 3, μπορεί να το βάλει σε πάρα πολλά σχήματα. Καλό ή κακό στο Λόκετ τον βάζει σε συγκεκριμένα σχήματα. Γιατί ξέρει ότι επιθετικά δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Ενώ τον Κλόμπουσα μπορεί να το βάλει σε διάφορα σχήματα να παίξει μέσα. Γιατί είναι τέτοιο παίκτη ο οποίο μπορεί να είναι αυτό ο οποίο απλά θα παίξει την άμυνα και θα πασάρει, να είναι αυτό που θα πάρει το σουτ και θα σκοράρει. Είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί σε διάφορα σχήματα. Έτσι, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ο Άρης έχει ανάγκη στην περιφέρεια. Αν, για παράδειγμα, είχε ένα γκάρτ Έλληνα, πιθανότατα μην χρειαζόταν τον Κλόπουτσαρ και να κρατούσε το Λόκετ. Όμως δεν υπάρχει αυτό το δεδομένο. Έτσι, πάμε με το δεδομένο αυτή τη στιγμή, πως είναι η ομάδα. Έτσι, αυτή τη στιγμή η ομάδα για μένα θέλει να παίξει στην περιφέρεια. Καλώς ο Λόκετ, το ξαναλέω. Μίλησα με τα καλύτερα λόγια για τον Λόκετ και το παιχνίδι με τον Προμηθέα από το παιδί, ενώ ήξερε ότι μπορεί να φύγει. Και ή πριν μια μέρα τον είπαν, αδελφέ, φεύγεις, ετοιμάσου, έκανε double-double στον Προμηθέα. Έτσι, πραγματικά το παιδί εκεί του αξίζει να βρει και ένα καλό συμβόλαιο. Για μένα είναι πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων με βάση και την παρουσία του στην ομάδα. Όταν ξέρεις ότι είσαι πατμόν, μπορεί να κάνεις και τη χαζομάρα που λέει ο λόγος, ή μπορεί να παίζει για τα στατιστικά σου. Και όμως λέμε το παιδί δεν παίζει για τα στατιστικά του. Παίζει για την ομάδα. Και πιστεύω ότι αδικείται λίγο και από την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της οργάνωσης μες στο παιχνίδι. Γιατί σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια play για να βγαίνει με drive, με κοψίματα, με οτιδήποτε. Γιατί προχθές, για παράδειγμα, που είδαμε αυτό το θέμα με τον Κάουαν σε ένα σημείο να χωρεί από το γήπεδο, νομίζω είχε κάνει και δύο γρήγορα φάουλ. Απλά κολούσαν οι παίχτες έξω από την περιφέρεια. Ναι. Αναγκάστηκε ο Λόκη να πάρει κάποια shoot. Και ξέρεις ότι. Εκεί όντως το έχεις το θέμα. Δηλαδή, το θέμα με την περιφέρεια είναι φανερό. Εντάξει, υπήρχαν και τραυματισμοί στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, ποτέ ο Άρης δεν πετούσε οργανωτικά φέτος. Δεν πετούσε φωτιές. Γιατί και πάλι είναι το παιχνίδι με 11 assist. Έτσι, είναι ο μέσος όρος, ο κλασικός. Είναι αυτό που συζητάμε σε κάθε κουβέντα. Κάποια πράγματα θα βελτιωθούν γιατί θα δουλέψει η ομάδα περισσότερο. Έχουν δύο νέα κομμάτια. Το οποίο το ένα είναι ο βασικός σου παίχτης που είναι δύο φορές MVP, δύο Κέλλη, που θέλει χρόνο. Και ο Κλόμπουσερ, ο οποίος και αυτός έχει πιο ενεργό ρόλο. Λοιπόν. Το κλείνουμε το θέμα αυτό, παιδιά. Τι είπα, την άποψή μου, προσωπική μου εκτίμηση είναι, θεωρώ, και με λίγο και με το ρεπορτάζ έτσι που πηγαίνει, γιατί ακόμα και ο Καστέτης θεωρώ ότι δεν έχει πάρει 100% την απόφαση του. Ότι εγώ πιστεύω ότι ο Κλόμπουτσας θα μείνει από τους δύο. Έτσι, εφόσον πάνε καλά όλο το θέμα από θεραπεία, τραυματισμό και τα σχετικά, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, όσο και να χάσαμε θετικά, είναι ο του Χάνλα φίλο, η αλήθεια αμυντικά ήμασταν καλύτεροι, με Γάνα και Κάουν. Μέσα αμυντικά είμαστε λίγο αδύναμοι. Θα το λύσει ο Καστέλιδαρος, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Κάουν έχει το μυαλό της, έχει την πάση, έχει χώρο για δίσεις αρκετές φορές. Παιδιά, με τον Κάουν, εγώ αυτό που παρατήρησα στο παιχνίδι προχθές είναι ότι δεν ξέρω, λίγο έχει, το έχει φοβηθεί λίγο το σου την προσπάθεια. Την έχει φοβηθεί λίγο ο Γιώργο. Βέβαια, το πήρε το τρίποντο. Εντάξει, το τρίποντο που πήρε στην πάση, παιδιά, το πήρε επειδή τελειώνει το παιχνίδι. Κλόν το γήπεδο του φάνηκε σου. Έτσι, αυτό είναι, μην το βάλεις. Σου τηλεφώνημα είναι αυτό, άστο, ναι. Δεν είναι. Και έχει το μυαλό του πολύ στην πάσα, αλλά λίγο φοβήθηκε, δεν ξέρω γιατί το έβγαλε αυτό. Έχω ίσως μια θεωρία στα μάτια. Έχει βγάλει και φόβο, για πες Γιώργο. Η θεωρία δικιά μου είναι ότι αγωνίζεται σε, αν δεις τους χρόνους, νομίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι ο Κάουν ξεπέρασε και τον Χάλαν, που ήταν πρώτος, ναι, σε συνολικό χώρο συμμετοχής. Αγωνίζεται, αν δεν κάνω λάθος, κατά μέσο όρο κοντά στα 30-35 λεπτά, και αυτό αλλοιώνεται από εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο κάθισε εκτός λόγω των φάουλ. Αλλιώς θα ήταν, ναι, ακόμα μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή του. Σωστό. Και ξέρει ότι έχει πάνω του μια οργάνωση ομάδας 100%. Φοβάται το γεγονός ότι. Γιατί είδαμε και προχθές ότι του χρεώθηκαν και επιθετικά φάουλ. Αυτή την κίνηση που κάνει λίγο με το χέρι για να μπορέσει να πάρει χώρο μπροστά σε πιο μεγαλόσωμους αντιπάλους του κοστίζει και αυτή. Και φοβάται ότι, αν κάνει κάποια σουτ που δεν πάνε καλά, ότι αν κάνει κάποιο επιθετικό φάουλ, ότι πρέπει να διαχειριστεί τον εαυτό του για την ομάδα του. Παίζουν πολλά πράγματα καλύτερα. Νομίζω ότι όντως. Ναι, αλλά σε αυτό που λες συμφωνώ, αλλά έβγαλε και λίγο φόβο. Δηλαδή, φόβο ψυχολογικό σε κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή, έβλεπες, του δίνανε το. Δηλαδή, τον καταλάβανε σε ένα σημείο και του δίνανε το διάδρομο. Και δεν πήγαινε μέσα. Δεν πήγαινε μέσα. Δηλαδή, έδειχνε να φοβάται και ξέρεις αυτό.
Μπορεί στον Ηρακλή να μην του βγήκε τόσο πολύ, γιατί έδωσε και τις πάσες του. Σε κάποια μάτς όμως θα χρειαστεί να κάνει και το σουτ. Έτσι, δεν είναι ότι είναι και το έργο του παιχνίδι στην Ελλάδα. Από την άλλη, μέχρι να προσαρμοστεί είναι και αυτό που λίγο θέλει, λίγο ίσως η απουσία του Χάλαντ τον επηρέασε, γιατί είχε μάθει να παίζει πιο πολύ με το Χάλαντ. Ίσως το κλίμα, ίσως κανένα δύο σουτ στην αρχή, κάτι τρίποντα που δεν μπήκανε. Γενικά, αλλά... 24 χρονών. Εντάξει. Και να έχει πάνω σε μια οργάνωση ολόκληρη ομάδα δεν είναι και τόσο εύκολο πρώτη σεζόν από το NBA στην Ευρώπη. Πρέπει να προσαρμοστεί κάποια πράγματα. Έχει και το μυαλό του πλέον πολύ στην μπάσα. Αυτό είναι αλήθεια. Θα το δούμε, θα το δούμε, παιδιά. Μπορεί πάντω νομίζω ότι ήταν και αρκετά καλό και στο προχθεσινό παιχνίδι. Η ομάδα το πάει καλά το έργο φέτο. Μακάρι να κατηθεί ένα κορμό για την επόμενη σεζόν. Φέτο δεν μπορεί να πα για πολλά. Με του φαγού θα πάμε μείον. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εντάξει, αυτό παιδιά με του βαθμού θα το δούμε, ξαναείπαμε. Θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα αργότερα. Διαβάζω λίγο μηνύματα, λέμε χορηγούς ή μάλλον... Από τους χορηγούς τους έχω. Παίζω τους χορηγούς Γιώργο, για να κάνουμε λίγο έτσι ένα... και μετά πάμε στα μηνύματα, γιατί λίγο θα τελειώσει και η εκπομπή έτσι πως πήγαμε. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι το Pets 88 με 7.000 προϊόντα για τα κατοικίδια σας, τα οποία έρχονται στην πόρτα σας. Μάλιστα, με αγορές άνω των 25 ευρώ, δεν πληρώνετε μεταφορικά, κάτι το οποίο είναι σημαντικό στις μέρες μας, όπως επίσης και ότι η παράδοση εντός της Θεσσαλονίκης γίνεται μέσα σε 24 ώρες. Μπαίνετε να παραγγείλετε στο petshop88.gr ή καλείτε στο 2310-688-444 είτε στο 2312-318-026. Και επαναλαμβάνω ότι με αγορές άνω 25 ευρώ δεν πληρώνεται μεταφορικά και η παράδοση εντός Θεσσαλονίκης γίνεται μέσα σε 24 ώρες. Παράλληλα, μαζί μας είναι και το Coffee Dance, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Τριανδρίας. Άπειρες ποικιλίες καφέ, γλυκίσματα, πρωινά, σάντουιτς, κουρασανάδες, όπως λέγει ο Χρήστος, και ό,τι άλλο θέλετε, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, είτε καλώντας στο 23 140 10 655, για να έρθει στο σπίτι σας. Και το Coffee Dance εξυπηρετεί ουσιαστικά τις περιοχές της Τούμπας, της Τριανδρέας και των 40 εκκλησιών. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε στα μάτια με τα υπόλοιπα μηνύματα που έχει στείλει ο κόσμος. Ωραία. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα για να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι το δικαστικό, ας πούμε, έτσι στο τέλος. Λέω φίλος Οδυσσέας, ολόκληρο ότι κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ. Δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά και βοηθούν πολύ. Ναι, φίλε μου, δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Είναι λίγο. Γιατί ο κόσμος στην αρχή βλέπει μόνο τα θετικά, πόντους, rebound. Και ασίστ και κοψίματα και λάθη. Είπαμε, η δουλειά που κάνει ο Λόκετ, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές δεν φαίνεται. Έτσι. Για την τιμωρία, παιδιά, θα τα απαντήσουμε σε λίγο τα θέματα που βλέπω κάποια ερωτήματα. Ας μείνει λίγο τη χρονιά ο Κέλλη και μια χαρά ο Κλόμπος είναι μπασκετικός 100%. Εντάξει, DNA, παιδιά, Βαλκάνιος, Ιουγκοσλάβος. Είπαμε, το μπάσκετ, το άθλημα, τα βασικά τα ξέρει. Είναι σημαντικό. Στην Αμερική δεν το μαθαίνουν τόσο καλά τον μπάσκετ. Τα γνωστά fundamentals. Ναι, άρα μπράβο. Fundamentals. Στην Αμερική μαθαίνουν τον μπάσκετ, αλλά εστιάζουν πολύ στα δυνατά του σημεία. Δεν μαθαίνουν το συνολικό άθλημα, άμυνα, επίδεση, assist. Έτσι. Στην Ευρώπη αυτό το έχουμε πολύ περισσότερο. Και ειδικά τα Βαλκάνια και ειδικά οι Ιουγκοσλάβοι. Γιατί όταν λέμε γιατί πρόκειται για Ιουγκοσλαβική σχολή, έτσι. Η βάση είναι αυτή. Η Ιουγκοσλαβική σχολή. Η οποία μετά έσπασε σε Σλοβένικη, Κροάτικη, Σέρβικη. Περιττό να σου πω ότι νομίζω από τις 5 συμμετοχές που έχει με την εθνική ομάδα σε μεγάλη τουρνά, πρέπει ή 3 ή 4 να είναι με τον Γιούρι Ζντόβιτς στον πάγκο. Έτσι, οπότε δεν πέρασε εύκολα. Ναι, από σωστό, πράγματα, σωστό. Κάποια μηνύματα φίλων που χαιρετούν τον Γιάκα, τον οποίο είχαμε σε λίγο, προηγουμένως. Κάποιος φίλος έκανε μια ερώτηση για τις αποτυχημένες φράσεις, πώς και συνέχισε να σουτάρει. Φίλε μου, εμπειρία, το είπαμε. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Γιάκα, εμπειρία. Βλέπω να γίνει σε μεγάλο που λένε Γιάκα, παικτούρα είσαι, λέει ένας άλλος φίλος. Ξεκάθαρα λόγω εμπειρίας, όλοι τον έψαχναν στο τέλος και αυτό έκαναν και δικαιώθηκαν. Τα φάουλ που κερδίζει, λέει, περίμενε το λάθος του αντιπάλου. Κάναμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Λοιπόν, με δύο μοτορίες, λέει, μόλις έπαιξε πολύ, πώς διαχειρίζεται την πίεση και την κούραση. Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία έγινε. Λοιπόν, ο Λόγκετς είναι παίκτης ψυχολογίας, δηλαδή, σφίλος, αν βάλει το πρώτο, πάει καλά. Δεν νομίζω. Εντάξει. Τόσο. Όχι. Κοίτα, είναι, όλοι οι Αμερικανοί είναι παίκτης ψυχολογίας. Οι Αμερικανοί το έχουν αυτό πολύ. Ο Λόγκετς, βέβαια, ρε παιδιά, δεν το έχει στην επίδεση τόσο πολύ, το παιδί. Βέβαια, βλέποντας αστικά, βλέπεις ότι
Εντάξει, και επιθετικά δεν ήταν, ήταν καλύτερο σε σχέση με αυτό που είναι στον Άρη. Βέβαια, στον Άρη είναι διαφορετικό και το στήσιμο τη ομάδα. Έτσι, τώρα με Χάλαν πριν, με Κέλλη, τώρα λίγο δύσκολα. Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Καμιά φορά και οι παίκτες, όταν λένε για ψυχολογία, ναι, παίζει νομίζω και η ψυχολογία του στο επιθετικό κομμάτι του Λόκετ έχει λίγο διαλυθεί. Ενώ επιθετικά, ενώ αμυντικά το βλέπει από τη θέση του σώματο στην άμυνα. Το βλέπει ότι είναι έτοιμο να το φάει τον αντίπαλο. Έτσι. Δηλαδή το πιστεύει, ρε παιδί μου. Και όπως συμπληρώνει ο Κώστας, ο Λόκετ θα ήταν πολύ χρήσιμο αν είχαμε πιο γεμάτη περιφέρεια. Και είναι αυτό ακριβώς το κομμάτι. Γιατί όταν σωστό, εγώ σε φωνάζω σε μια ομάδα ή σε μια δουλειά για τον αλφα ρόλο και βλέπουμε ότι υπάρχουν λήψεις στο Β και στο Γ και πρέπει να βοηθήσει και εκεί, μαζεύονται πολλά καρπούζια κάτω από τη μια μας χάλη και κάπου λίγο μπερδεύεται η κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει στον Άρη φέτος, ο οποίος έχει ένα περιορισμένο budget 300-350.000. Που ήταν το αρχικό σου ουσιαστικά, επειδή με κάνει περισσότερες επιλογές και προφανώς κάπου σε εισαγωγικά θα έχανε, γιατί αν τα έκανε όλα τέλεια, θα δίνανε στον Καστρίτη το βραβείο της χρονιάς από τώρα. Σωστό. Έτσι, σωστό. Αλλά είναι και το ψυχολογικό, παιδιά. Εγώ το βλέπω δηλαδή στις κινήσεις του σε άμυνα και επίδεση. Στην επίδεση το βλέπεις ότι είναι λίγο φοβισμένος, παίρνει τα σου λίγο φοβισμένα, ενώ στην άμυνα το βλέπεις κάθεται, στείνει το σώμα του και σου λέει τον επιθετικό, έλα, σέφαγα. Σε τελείωσα. Δηλαδή το πιστεύει στην άμυνα αυτή τη στιγμή, ο Λόκετ πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Και μπορεί να είναι και ο καλύτερος στην Ευρώπη. Έτσι, αλλά το πιστεύει, το έχει μέσα του. Στην επίδεση το βλέπεις, είναι λες και βάζει σε μένα να παίξει το παλέ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να... Αλλά είναι και ψυχολογία. Λοιπόν, στο ένας ένας λέμε με τον Λόκετ, στο ένας ένας ο Λόκετ και ας του έχω σώρει πολλά, είναι παίκτη που λέει πουλησάει, δεν αφήνει το επιθετικό να πάρει ανάσα. Τίμιο. Κάθε φάουλ τον φορτώνουν σε δύο φάουλ κάθε δεκάλεπτο. Σε κάθε αγώνα, μάλλον για τον Κάουαν είναι αυτό το σχόλιο, Γιώργο. Ότι είναι αλήθεια ότι το χρεώνουν σε κάθε αγώνα, δύο φάουλ τα έχει γρήγορα. Καλησπέρα, λέει από το ΕΓΑΛ, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Τον Τζούστον, πώς τον κρίνετε? Φίλε, τα έχουμε πει για τον Τζούστον. Για μένα είναι το που λέμε, όσο αντιδημοσιογραφικό και να ακούγεται αυτό, για μένα είναι. Είναι οικονομία. Είναι οικονομία ο παίκτη. Εγώ πιστεύω ότι αγαπημένο κάθε προπονητή. Έτσι. Το λαβράκι που λέμε που βρήκε ο Άρης με τον Τζούστον, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι έχεις ένα παίχτη ο οποίος θα σου είναι πάντα συν στην οικονομία, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο πλέον στο μπάσκετ, δηλαδή άμα κάνεις τη γενική σούμα. Ξέρεις ότι αυτός ο παίχτης θα είναι μείον, θα είναι πάντα συν. Γιατί κάνει αυτά που πρέπει να κάνει μετρημένα και έχει αποτέλεσμα. Είναι έτσι, κάπου, πρέπει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στους 8-9 πόντους και στα 8-9 rebound ένα παιχνίδι. Έχει ένα ποσοστό τρελό, όπως είπα, για, σωστά, είναι κοντά στο 70% true shooting. Για α1 με τα λεφτά που έχεις, αυτά τα νούμερα που ανέφερες είναι λαχείο. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Το παιδί με τα νούμερα, με το συμβόλαιο και με την όλη λογική και έχει αυτά τα νούμερα στον Άρη, είναι λαχείο. Μην περιμένουμε μαλλιά, έτσι. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Σταμάτη, λέγε στην Όστρα Καριέρα ότι ήταν πολύ καλό στην επιδύση. Προφανώς για τον Κλόμπουτσα, φίλε, αναφέρεσαι στο σχόλιο που κάναμε πριν. Συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει. Αν και νομίζω περιοδεύει λάθη μας στην τελευταία περίοδο, μόνο με αντίπαλο τον Ακλήδα τον γυρίζαμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, λέει, με νέα παιδιά. Παιδιά, εντάξει, τα λάθη στο τέλος είναι και θέμα ψυχολογίας. Το έκανα και ερώτηση στον Καστρίτη, ότι είναι κάποιο και θέμα ψυχολογίας, είναι κάποιο θέμα του ιδιαίτερου του αγώνα, είναι και κάποια λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία μπορεί να διορθώσει με βάση την εργασία. Έτσι, της ομάδας. Αλλά πιστεύω ότι είναι και θέμα εμπειρίας. Γιατί άμα δεις ποιοι κάναν κάποια αυτά τα... Εντάξει, τώρα το λάθος είναι παραφορά. Είναι καθαρά λάθος, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, εμπειρίας, κολλάς εκείνη τη στιγμή. Κάνεις ένα screen, δηλαδή, μπορεί τώρα να πετάει την μπάλα άλλο στο κέντρο. Ενώ έχει τέσσερις παίκτες μπροστά του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω και είχαν βάλει τον Καμάρα σε μια παραφορά. Είναι λάθος να βάζεις τον Καμάρα σε μια παραφορά, ρε παιδιά. Δηλαδή το παιδί, οι εικόνες του από την Α1 είναι ανυπάρχτες. Έχει, ξέρω εγώ, δύο μάτς. Πού το βάζει το παιδί να κάνει επαναφορά? Βάλει τον Καμάρα να κάνει ένα σκρίνα βιο κοντό να πάρει την μπάλα. Βάζει το παιδί. Και δύο-τρία τώρα ντου που κάνανε εκεί πέρα και ο Τζέμπο Λουβάνα και ο Βίλιαμς φτάσανε μέχρι την άλλη μπασκέτα και κατευθύνανε την μπάλα στο κέντρο μετά. Αυτό είναι λάθος εμπειρίας. Έτσι είναι. Το πιο σημαντικό νομίζω που έγινε ήταν από τον Τζίπολου που γύρισε την μπάλα πίσω στο κέντρο του Κλόμπουτσερ. Την έχασε ο Κλόμπουτσερ γιατί έπεσε και δέχτηκε η ομάδα και καλάθι. Και καλάθι. Ναι. Δηλαδή εκεί αν έχει θέμα και φτάνει μέχρι εκεί, πέτατε στον αντίπαλο να βγει έξω. Τι μου την κάνει στο κέντρο? Αυτά είναι θέμα εμπειρίας, παιδιά. Αυτά είναι λάθη εμπειρίας. Δεν είναι λάθη λειτουργίας της ομάδας. Το ότι παίρνει όλο την μπάλα, φτάνει μέχρι το καλάθι και αντί να σηκώνει να σου τη βγάζει έξω, είναι θέμα εμπειρίας.
Είναι το, γιατί η εμπειρία, η ψυχολογία σε τέτοια μάτς παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι. Αν δεν πάρει βοήθεια από τους Έλληνες, λέει θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Ένα φίλο, ολό και την είχα. Αυτό το διάβασε. Την Έλληνες του ξανά έχουμε πει στα μάτια. Παιδιά, τα είπαμε για τους Έλληνες. Οι Έλληνες του Άρη είναι για συγκεκριμένο ρόλο. Γράφει πριν ένα σχέδιο για τον Τζίπογλου ότι περίμενε να πάρει χρόνο, παιδιά. Ο 25 λεπτά νομίζω τελείωσε. Με 25 λεπτά ναι. Τελείωσε. Εννοούσε ρόλο στην ομάδα και επιθετικά και αμυντικά να βοηθήσει παραπάνω. Έτσι. Παιδιά, ο Νετζίπογλου, για παράδειγμα για τον Νετζίπογλου, τώρα που ήταν το ερώτημα του φίλου. Παιδιά, ο Νετζίπογλου είναι ένα πιτσιρικά. Είναι νεαρό. Μπορεί να έχει το ταλέντο και το έχει το ταλέντο και τι δυνατότητε να κάνει πολλά πράγματα. Όμω, όταν βάζει ένα πιτσιρικά να μπει σε ένα ντέρμπι με 5.000 κόσμο, που το μάτς πάει πάνω κάτω. Δεν περιμένετε, παιδιά, που τσίρκα να σε βάλει 15 πόντους. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν θα του πάει και κανένα σουτ, θα επηρεαστεί και την ατμόσφαιρα. Θέλει δουλειά. Οι Έλληνες έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Όπου ο Ιαννίτης είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει μια αλφα εμπειρία από αλφα-1. Εντάξει, το σχίζει να το βγάζουμε με την εξίσωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχίζει. Ο Νετζίμπογλου είναι νεαρό. Είναι άπειρο από αυτά. Μπορεί να έχει εμπειρία σε παιδικοφηβικά, σε εθνικές ομάδες. Αλλά ρε παιδιά, αλφα είναι αλφα ένα. Έτσι, μπήκε, έτρεξε. Εμείς το βλέπουμε απ' έξω. Αλλά όταν μπαίνει ο παίχτης με την πίεση, με τους φυγμούς εκεί που είναι, βλέπει το σκορ και η ομάδα είναι 5 πόντους κάτω. Έχεις ένα γήπεδο που ξέρεις το γήπεδο αυτό πόσο ιδιαίτερο είναι στο σουτ που θα κάνεις, που αυτό το όχ που είπες πριν ακούγεται σε όλη την πόλη που λέει ο λόγος. Πώς επηρεάζει την ψυχολογία ενός νεαρού Έλληνα αθλητή. Μπήκε στα μάτια. Έκανε 4 σουτ, έκανε 2 rebound, όχι 3 rebound πήρε, μία assist, 3 κλεψίματα, ένα block, έτσι. Από τους Έλληνες δεν περίμενα κάτι τρομερό φορές από το μάτς. Αν έκανα κάτι θα ήταν έκπληξη για μένα. Πραγματικά. Το έχουμε ξαναπεί ότι πώς έχει δομηθεί αυτή η ομάδα. Έτσι, και με βάση το ρόλο τους, και με βάση το ρόλο τους στην ομάδα και με βάση το παιχνίδι το ιδιαίτερο, το οποίο ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι. Και οι Έλληνες είναι άπειροι. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπαμε για τους Έλληνες. Το είπαμε για τους Έλληνες. Οι Έλληνες, ο Νετζέπολου για μένα, το ξαναλέω, ο Νετζέπολου για μένα έχει τρομερές δυνατότητες. Το παιδί όμως πρέπει να δουλέψει. Όχι να δουλέψει ο ίδιος, να δουλευτεί και από την ομάδα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή η ομάδα να του δώσει κάποια πράγματα να δείξει. Και αν θέλεις πάλι να σου φέρω το θέμα με την οργάνωση που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, γιατί έχουμε δει, νομίζω, στα μάτια δικά μου, τουλάχιστον ο Όμηρος είναι ένα παιδί το οποίο. Αν του δώσει σουτ, ας πούμε, να εκτελέσει χωρίς να δημιουργήσει ο ίδιος τον εαυτό του, λειτουργεί καλύτερα. Δεν είναι ο παίχτης που θα κατεβάσει την μπάλα για να. Θα δημιουργήσει κιόλας, Γιώργο. Θα δημιουργήσει. Μου αρέσει που έχει αυτή την μπούκα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει σουτ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι έτοιμος και εγκαιροδευμένος πολλές φορές στη γωνία για να πάρει ένα σουτ, αλλά δεν φτάνει μπάλα σχεδόν ποτέ εκεί όταν πρέπει. Είναι αυτό, αυτό το κομμάτι που δεν έχει μπει επιθετικά όλο το κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι και η ομάδα πρέπει να δουλέψει. Για τον Ετζίπογλου, για παράδειγμα, που συζητάμε τώρα. Πρέπει να δουλέψει και η ομάδα πάνω στον Όμηρο, να του δώσει χρόνο και χώρο, αν θέλεις, για να δείξει κάποια πράγματα. Όπως τα έδειξε με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, στην αρχή. Που, για τον Παναθηναϊκό, για μένα έκανε ένα παιχνίδι που, αν μπορεί να κάνει τέτοιο παιχνίδι σε όλη τη χρονιά, σιγά-σιγά, και έχει μέσο όρο 10 πόντους, έτσι, του χρόνου θα έχει 25. Δεν μιλάμε για ένα παίχτη που είναι ενεργός. Είναι ένας παίχτης ο οποίος παίρνει 15, 20, 25 λεπτά και αυτό βλέπεις ότι πάει κλιμακωτά από έτσι και μετά. Κάποια πράγματα τα έχει, κάποια στοιχεία τα έχει το παιδί. Τα έχει δείξει και στα παιδικοφηβικά και σε εθνικές ομάδες που ήταν πρώτο σκόρερ. Έτσι σε διοργανώσεις. Το θέμα είναι αυτό εδώ να μπορέσει να μπει στη λογική της Α1 και στη λογική της ομάδας. Έτσι. Γιατί ξαναλέω ότι μπορεί να θέλει ο παίχτης, το θέμα είναι η ομάδα του και τι του προσφέρει. Δηλαδή είναι και αυτό ένα κομμάτι. Θα μου πεις τώρα, όταν έχεις χάλα, όταν έχεις τον ένα τον άλλον, θα δώσεις χώρο στον Νετζίπογλου. Ναι, θα δώσεις χώρο και στον Νετζίπογλου. Γιατί παράλληλα πρέπει να γίνει δουλειά και με τον Νετζίπογλου. Που είναι ένα ταλέντο, έτσι. Γιατί τώρα ο Πουγιάννης, τα χρόνια περάσαν για τον Στέλιο. Έτσι. Ή ας πούμε ο Κώτας για παράδειγμα. Αλλά ο Μύρος είναι ένα ταλέντο που πρέπει να δουλέψεις. Ο Καμάρας, ξέρεις το παιδί, τα λέγαμε τι μπορεί να προσφέρει το παιδί. Έτσι το παιδί ήρθε για ένα βοηθητικό ρόλο. Να μπει μέσα, να κάνει ένα σουτ, να πάρει ένα φάουλ, να παίξει λίγο άμυνα. Δεν περιμένω από τον Καμάρα να μου βάλει 15 πόντους, παιδιά. Και δεν γίνεται, δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Το παιδί παίζει πρώτη φορά Α1 που λέω λόγο. Δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Και έτσι, ούτε περιμένω από τον Κώτα που τόσα χρόνια το βλέπουμε Α1 να μου κάνει 20 και 15.
Έτσι είναι αυτή η λογική. Πώς ξέρεις. Είναι ένα σύνολο. Γιώργο, αυτά που συζητάμε, συγγνώμη, δεν είναι κακό για τους Έλληνες. Νομίζω κάποιοι ότι υποτιμάω τους Έλληνες. Σταμάτη το πάντ σε μια ομάδα μπάσκετ είναι το να μοιράσει σωστά τους ρόλους. Έτσι, αυτό είναι ο ρόλος. Και να ξέρει ο καθένας το τι πρέπει να κάνει. Αν κάποιον που πληρώνεις για 5 θες να σου κάνει πράγματα για 15, το έχεις χάσει το παιχνίδι γιατί δεν ξέρεις τι κάνεις. Δηλαδή, είναι ένα, έχει δομηθεί έτσι η ομάδα και μου φαίνεται πολύ, ας πούμε, ουσιαστικά το παρατήρησα από τον Χάλαν, το πώς έχει δομηθεί η ομάδα. Προχθές ήταν τραυματίες. Και άμα δεις και στα βίντεο, στη φοβερή παρακαμέρα που έχει ετοιμάσει η ΚΑΕ από το παιχνίδι, ένα βίντεο εξάλληλο, άμα δεις είναι τρομερό, είναι ένας Χάλαν ο οποίος είναι δίπλα στον πάγκο, φωνάζει. Καθοδηγεί τους παίχτες, είναι στο τέλος, μαζεύει τα χειροκροτήματα, βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί να συμβουλέψει το ημίχρονο και να εμψυχώσει. Και δεν έχει ουσιαστικά, σε εισαγωγικά πάντα, κανένα λόγο να το κάνει αυτό ένας Αμερικάνος. Σε μια ομάδα, κόντρα στην πρώην ομάδα του, ουσιαστικά παίζουν πολλά πράγματα τέτοια. Ίσως και πηγαίνει στην πρώην ομάδα του να το κάνει. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ίσως και πηγαίνει στην πρώην ομάδα του, έτσι. Έτσι. Μπορεί να έχει αβίζει αρκετού λογαριασμού, δεν το ξέρω. Δεν υιοθετούμε. Πάντως έτσι νιώθω ότι δεν είναι παίχτες βεντέτες οι οποίοι θα πάρουν πάνω τις επιθέσεις, θα πάρουν πράγματα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα, εκτός από αυτό με τον Χάλαν, είναι ο Κέλλη. Ο Κέλλη έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη μέρα με την οικογένειά του. Τελειώνει το παιχνίδι προχθές, φεύγει με την οικογένειά του. Έχει κερδίσει 2 σερί MVP. Και άμα μπει στο λογαριασμό του στο Instagram για παράδειγμα, δεν έχει ανεβάσει ούτε βιντεάκια φίλων, ούτε τίποτα. Είναι... Εντάξει, οικογενειάρχης είναι, Γιώργο, αυτά είναι δεν εμπειρία. Τα κάθαρα. Είναι εμπειρία και είναι και θέμα οικογένειας τώρα. Άμα ήταν πιτσιρικάς και ήταν λίγο τραλή, τραλαλό, θα έκανε όργια. Έτσι, το παιδί τώρα είναι δημητικό, μόνο που έρχεται με την οικογένειά του ένας άνθρωπος. Αντιλαμβάνεσαι και λίγο κάποια πράγματα για το χαρακτήρα του και τη λογική του. Έτσι, το αλλά γενικά... Δεν είναι απλό πράγμα. Το κλίμα, νομίζω και ο Καρσίτς έκανε καλή δουλειά σε αυτούς τους παίκτες και στους χαρακτήρες. Έτσι το έλεγε αυτό, ξέρεις, το θέμα χαρακτήρας είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει επί πέφτη. Που λέγανε ναι, όλοι, γιατί κρατάς παιδιά, την μέρα, γιατί κατά... ναι. Και λέγανε όλοι τότε, ας πούμε, θυμάμαι για τον Σίμτσακ, ας πούμε. Ο Σίμτσακ όμως, και το καταλάβαν όλοι πολύ μετά βέβαια, στην πορεία με το Σίμτσακ, ο Σίμτσακ ήταν ο ηγέτης στα αποδυτήρια. Δεν άφηνε να ξεφύγει κανείς. Έτσι, δεν λέω το Κέλλη είναι αυτό, λέω ότι το να έχει καλούς χαρακτήρες στην ομάδα βοηθάει. Όταν πάει ένας πιτσιρικάς, ένας νεαρός να ξεφύγει, να υπάρχει ο πιο έμπειρος να τον βάλει σε μια στη γραμμή, που λέει ο λόγος. Και για μένα ο Άρης έχει κάνει καλή επιλογή στο θέμα Αμερικανών παιδιών, ανθρώπων, έτσι με μυαλό, με λογική. Το βλέπεις όπως είπες ο Χάλαντ, θα μπορούσε να είναι σε μια γωνία και να μην κουνιέται. Και εγώ αντελέω ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή ήταν και ιδιαίτερο για τον Χάλαντ. Σήμερα πήγε προπόνηση, πήγε εκεί παιδοπόνος του. Πήγε γήπεδο από μόνος. Η ομάδα έχει ρεπό μέχρι την Πέμπτη, να σημειώσουμε εδώ. Ναι, και αυτός πήγε γήπεδο. Και θα σου πω εδώ τη διαφορά παραστάσεων που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Χωρίς να λέμε ότι είναι κακό, χωρίς τίποτα. Έτσι, ο Χάλαν, ο οποίος είναι 28 χρονών, με επέλεξε να πάει στο γήπεδο για τον τερματισμό του, να μείνει εντός της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά. Και ο Williams, ο οποίος ήρθε από την Αμερική της πρώτη χρονιά στην Ελλάδα, το παιδί είναι 24-25 χρονών, θέλει να πάρει τις εμπειρίες και αυτά και εκμεταλλεύτηκε αυτό το τρίμερο ρεπό. Είναι στην Αθήνα, όλο το μεσημέρι να βάζει βίντεο από την Ακρόπολη και την προωθεί. Βρε καλά κάνει. Ο άνθρωπος. Κοίτα, η ζωή του μπασκετμπολίστα να γνωρίσει και πράγματα. Ο Χάμα τα ξέρει αυτά. Και καλά κάνει ο Williams, έτσι. Ναι, δεν είναι κακό. Ο Χάλαντ έχει περάσει αυτά και σου λέει πάω γήπεδο. Ακριβώς. Ο Βίλιαμ σου λέει κάτσε να δούμε λίγο την Αθήνα, Ακρόπολη. Γι' αυτό μάθαμε στην Αμερική. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Καλά να ξεδώσουν και λίγο. Αυτό είναι έτσι. Καλή η αποφόρτωση. Γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα ήταν γενικά από όλα τα παιχνίδια έτσι και πώς εξελίχθηκαν. Είναι και φορτισμένη, πιεσμένη. Καλό είναι λίγο αυτό τέλος. Το ρεπό. Ναι, να ξεφύγουν λίγο τα παιδιά. Λίγο να χαλαρώσουν. Το θέλει αυτό κάθε ομάδα. Και ειδικά ομάδα. Τέλος της συνέντευξης τύπου, έτσι. Ναι, ρωτήθηκε ο Γιάννης Καστρίτης για το αν προτιμούσε να συνεχίσει το πρωτάθλημα μετά τις δύο σερί νίκες του Άρη ή το αν υπάρχει διακοπή. Καλά, δεν έχουμε παίκτες. Αυτό απάντησε ότι ναι, παιδιά, εντάξει, κάπου τραυματίες με λεπτά. Όχι, είναι πιεσμένη ομάδα. Φάνηκε αυτό ότι έχει ψυχολογικά πιεστεί πάρα πολύ και νομίζω ότι το τρίμηνο τώρα θα του δώσει όλα σε μια ευκαιρία να αποφορτιστούν. Δύο νίκες ειδικά. Έτσι. Σίγουρα. Κάποια μηνύματα αλλά φίλων από τη στιγμή που βγήκε ο Κάουν στο μάτσο με τον Ηρακλή φάνηκε πόσο δύσκολο ήταν να οργανωθεί επιθετικά. Ο Άρης γύρισε το μάτσο αντίπαλο. Οπότε Κλόμπουτσαρ απαραίτητο, λέει ένα φίλο, αυτό που λέγαμε και πριν. Σε μια πια επιτυχία τον έξτρα σέντερ το θέλαμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα απαιτητική χρονιά είναι άλλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα να μιλήσουμε. Ναι, άμα έχει μια απαιτητική χρονιά θα έχει άλλο είδο στήσιμο ομάδα. Έτσι, τελείως.
Του καταλαβαίνει ο καθένα. Οι παίρνουν για τα λεφτά του είναι πάρα πολύ καλή. Λέει, πρέπει να είναι και πολύ καλά παιδιά σαν αθλητέ. Αν παρεστείτε στα time out, όπω κοιτάνε τον coach στα μάτια, λέει, και το λέει αυτό από μόνο του όλα. Ο Σλοβαίνο θα βοηθήσει πάρα πολύ παιδιά. Είναι λίγο 100 όπω ο Κέλλη, ένα φίλο. Οι Έλληνε να προσφέρουν 2-6 πόντου σαν αγώνα, ο καθένα βοηθάει την ομάδα, είναι σούπερ και στην άμυνα. Καλά διαμαρτυρίε του Ιακλίν για γέλια, ειδικά στη βάση με τι βολέ ότι να είναι. Σταμάτησε ο Τζέμπογκλ πέρσι, λέει, μπήκε σε μάτια και βάζει 20 πόντου. Α1. Εντάξει, πέρσι παιδιά μπήκε σε ένα μάτι τώρα, αν δεν κάνω με τον Ιωνικό, έβαλε 20 πόντου. Δεν λέω ότι έγινε τυχαία ή ήταν χαλαρό το μάτι. Το παιδί είναι ταλέντο, το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι πέρσι όμω εκείνο το μάτι ήταν και ψηλά διάφορο. Και τώρα είναι μια διαφορετική χρονιά. Και έχει ένα διαφορετικό στήσιμο η ομάδα σε σχέση με εκείνη την ομάδα που μπήκε και έβαλε 20 πόντου, σε σχέση με τώρα. Έτσι. Είναι ταλέντο, ξαναλέω. Ο Νετζίπουλο, για παράδειγμα, που είναι ένα ταλέντο και έχει και άλλα ταλέντο άλλε από πίσω. Ο Νετζίπουλο πρέπει να δουλέψει ο ίδιο για να γίνει καλύτερο. Πρέπει όμω να δουλέψει και η ομάδα για να τον κάνει καλύτερο. Και το κλειδί σε αυτά πάντα είναι σταθερότητα. Έτσι. Αυτά πάνε μαζί, παιδιά. Δεν μπορεί να λε, ο παίκτη δεν δουλεύει. Το θέμα είναι να δουλέψει και η ομάδα, όπω είπε ο Γιώργο. Να έχει και δύο πλέον για τον Νετζίπογλου ή να του δώσει μια ελευθερία παραπάνω του Νετζίπογλου σε κάποια παιχνίδια. Να τον πει. Μην περιμένει από μόνο του. Το να βγει από μόνο το παιδί, αυτό είναι και θέμα ψυχολογία. Ίσως καμιά φορά. Έτσι. Αλλά και θέμα θράσους, που το έχει το παιδί το θράσος. Αλλά εντάξει, όταν μπαίνει σε ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή, μπαίνει μέσα ξενικά, είσαι στο μείον 15, νεαρό, αγώνε. Εδώ να σημειώσουμε ότι το να λέμε για έλλειψη play δεν κρίνουμε τον προπονητή. Δεν λέμε ότι ο προπονητής κάνει κάτι κακό. Απλά είναι μια κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει περιφερειακούς, για παράδειγμα. Λέμε, και είναι τραυματισμοί σε τραυματισμοί. Όχι, γιατί μπορεί κάποιος να παρεξηγήσει όταν λέμε για έλλειψη κάποιο play. Ναι. Έτσι. Λέμε ότι η βάση της λογικής του Άρη στην επίθεση είναι ο Χάλαντ. Από εκεί ξεκινάει ο φετινός Άρης. Τώρα με τον Γκέλι αυτό θα αλλάξει. Θα διαφοροποιηθεί. Θα πάρει δηλαδή χρόνο. Ναι. Άμα βάλει σε αυτό το κομμάτι, μέσα τον Γκάουαν, τον Τζούστον, τον Γουίλιαμς, τον Γκλόμπουτσαρ πλέον, καταλαβαίνεις ότι ο Νετζίμπογλου πάει αρκετά πίσω σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Το θέμα είναι ο Νετζίμπογλου να το βοηθήσει η ομάδα μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από την πορεία της χρονιάς, έτσι, όταν ίσως απελευθερωθεί λίγο από το άγχος, να του δώσει παραπάνω χώρο και χρόνο, έτσι, ναι, του παιδιού. Γιατί να του βοηθήσει. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι πρέπει να βγάλει αναγκαστικά και μη πλέει για τον Τζέμπογλου και αν δεν έχει βγάλει, αν είναι κακό ο προπονητή. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Λέμε ότι μέσα από την πορεία τη χρονιά θα βοηθηθεί ο Τζέμπογλου, θα βοηθηθεί και από την ομάδα μέσα να του δώσει κάποια πράγματα και η ομάδα. Μην περιμένει. Δηλαδή, αυτό που λέμε να δουλέψει ο παίκτη, δεν είναι μόνο να δουλέψει ο παίκτη. Πρέπει να δουλέψει και η ομάδα πάνω στον παίκτη. Για να δούμε κάτι καλύτερα τον παίκτη. Και ξαναλέω, ο Όμηρο είναι ταλέντο. Και το έχει δείξει αυτό. Το θέμα είναι να δουλευτεί σωστά και από την ομάδα. Και από τον ίδιο. Και ο ίδιος να δουλέψει πάνω σε αυτό. Γιατί συνδυασμός, παιδιά, δεν είναι ένας. Και δεν πρέπει αυτή τη στιγμή ούτε να το φορτώσουμε, ούτε να πούμε ότι κάνει αν δεν performing, ούτε τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Βλέπεις ότι για τον Ιζέμπο μετά από την αρχή της χρονιάς, Γιώργο. Έτσι. Και σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε αυτό. Πρέπει να αυτή η πνευματικότητα. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, όπως ο Βεζένκοφ, όταν δούλεψε ο Άρης, όταν ο Βεζένκοφ πήρε την ευκαιρία, που ο Βεζένκοφ, εντάξει, και είναι ταλέντο σπάνιο, αλλά ο Άρης τότε, έτσι πως ήταν δομημένος και με βάση την ομάδα με τα προβλήματα, χωρίς ξένους ουσιαστικά, έτσι, έγινε με τον Βεζένκοφ να είναι πρωταγωνιστής, θέλοντας και μη ως ένα βαθμό, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό ο Βεζένκοφ ξεπετάχθηκε ξαφνικά και έγινε πρώτος κόρε. Γιατί και η ομάδα δούλεψε πάνω στο Βεζένκοφ. Συν το ταλέντο πρέπει του Αλέξανδρου, έτσι. Συν το ταλέντο του Σάσα. Αυτό είναι όμως μια ιδιαίτερη, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, Γιώργο. Ο Άρης έπαιζε χωρίς ξένους τότε. Έτσι. Είναι γι' αυτό άλλο πρέπει και να προστατευτεί τώρα αυτός ο παίχτης. 100% γιατί μιλάμε και για ένα παιδευσιακό στοιχείο του Άρη. Μιλάμε και για μια χρονιά η οποία ξεκίνησε καλά, έχει συνεχιστεί με κάποια προβλήματα σε ό,τι έχει κάνει με τραυματισμούς. Πρέπει να βγαίνουν οι χρόνοι. Υπάρχουν και αυτές οι αλλαγές τώρα των παιχτών. Υπάρχει και ένας James Kelly, ο οποίος ήρθε και αλλάζει ουσιαστικά όλο το πλάνο επιθετικά της ομάδας. 100% θα πω εγώ, γιατί πλέον υπάρχουν δύο κομμάτια επιθετικά, είτε έξω με τον Χάνλαν κατά κύριο λόγο, είτε μέσα με τον James. Οπότε υπάρχουν μικρά κομματάκια τα οποία σταδιακά νομίζω ότι θα τα βλέπουμε να βελτιώνουν. Τουλάχιστον σε αυτό ελπίζουν. Σε αυτό ελπίζει και ο Γιάννης Καστρίτης. 100%. Λοιπόν, πάμε λίγο, Γιώργο, σε κάποια μέρα να τρέξουμε λίγο. Το αφήσαμε λίγο. Παιδιά, για τον Νετζέμπογλου, τι είπαμε τώρα. Ένας φίλος λέει για τον Κότα.
Ο Κώτας, φίλε μου, είναι και θέμα τι χώρο θα πάρει και τι χρόνο θα πάρει. Έτσι, για μένα θεωρώ ότι ο Κώτας μέσα στιγμή στην παρουσία του να είναι θετικός. Αυτά δηλαδή που του έχει ζητήσει ο Καζέτης θεωρώ ότι τα έχει κάνει. Λοιπόν, πολλοί φίλοι λέτε για τη διαιτησία, παιδιά, στο παιχνίδι. Ένας θυμήθηκε για το Σίμψακ εδώ πέρα. Εγώ θα πω, κύριοι, θα πω, παιδιά, λοιπόν, για τη διαιτησία ένα πράγμα θα πω. Όπως έχει παράπονο ο Ηρακλής για τη διαιτησία, έχει και ο Άρης για τη διαιτησία. Μπορεί να έχει και ο Άρης. Ο Ηρακλής βέβαια έχει παραπάνω παράπονα γιατί έχασε. Και είναι λογικό αυτό. Έτσι, κάθε ομάδα που χάνει μπορεί να έχει παράπονα. Δεν θα ασχοληθώ με το τι λέει ο Ηρακλής, ούτε με το βίντεο το οποίο έβγαλε, το οποίο θεωρώ ότι σε κάποιες στιγμές το βίντεο αδικεί αυτό που θέλει να δείξει ο Ηρακλής. Αυτό που θέλει να πει δηλαδή ο Ηρακλής, το αδικεί το ίδιο το βίντεο που ανέβασαν. Θα μπορούσαν να κάνουν μια καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι από εκεί πέρα, εγώ θα σταθώ λίγο αυτό που γράφει και στο σχολείο μου στο Λαμπαουτάρης. Ότι ξαφνικά χθες θυμηθήκαν όλοι για τη διαιτησία, για την ΚΕΔ. Αυτό που λέμε εμείς δηλαδή εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, Γιώργο, για την ΚΕΔ και τη διαιτησία σε σχέση με τον Άρη και σε γενικότερο πλαίσιο. Κάποιοι το θυμηθήκαν μετά το μάτς με τον Ηρακλή. Και βρήκαν ότι ξαφνικά αδικήθηκε ο Ηρακλής με τον Άρη. Και ότι ο Άρης ξαφνικά είχε γίνει ο ευνοούμενος Α1. Την ώρα που σφαγιάστηκε για κάποιους μετά το μάτς με την ΑΕΚ ήταν απλά Σάββατο βράδυ. Και προχθές θυμηθήκαν η κακιά ΚΕΔ και η ΚΕΔ που ήταν χάλια και οι προηγούμενοι που ήταν και αυτοί κακοί. Αλλά η καινούργια είπε θα τα αλλάξει τα πράγματα και δεν αλλάζει κάτι. Και έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κατάλαβες. Είναι καλά το μαχών, έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Μπλέκουμε και πάνω σε αυτό Άρη. Να διαμορφώσεις απόψεις. Μπλέκουμε τον Άρη δηλαδή τώρα σε μια λογική ότι να ο Άρης ευνοήθηκε με τον Ηρακλή, σφαγιάστηκε ο Ηρακλής. Άρα αυτή η κακή ΚΕΔ που δεν κάνει δουλειά. Οπότε η ΚΕΔ πρέπει να βελτιωθεί εν ώψη του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός. Και ξαφνικά δημιουργούν θέμα και βγαίνει ο Άρης ευνοούμενος για κάποιον που δεν γνωρίζει. Βγαίνει ο Άρης ευνοούμενος, ενώ ουσιαστικά το θέμα των αυτών όλων που ξαφνικά θυμηθήκαν ότι ο Άρης ευνοείται είναι ένα μήνυμα προς την ΚΕΔ. Κοίτα να δεις, έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Παίξε τον δικό μας, είτε πράσινος είτε κόκκινος, όπως πρέπει να τον παίξεις. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα συναφήσαμε, τώρα έγινε κακιά ξαφνικά μετά από 7 αγωνιστικές. Είδαμε ότι έχει πρόβλημα η ελληνική διαιτησία. Καινούργια ΚΕΔ. Πέσαμε τα σύννεφα. Ναι, πέσαμε τα σύννεφα γιατί η προηγούμενη διαιτησία ΚΕΔ ήταν άψογη. Ήταν άψογη. Έτσι, και ξαφνικά κάποιοι με όχημα τον Άρη και την ευνοούμενη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, στέλνουν να θέλουν ένα μήνυμα στην ΚΕΔ για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Παιδιά, άμα θέλετε, γράψτε τα όπως θέλετε να τα γράψετε για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός και μην βάζετε τον Άρη στο όλο κόλπο. Έτσι, ο Άρης σφαγιάστηκε δύο παιχνίδια και έβγαλε ανακοίνωση και για εσάς ήταν Σάββατο. Ήταν Σάββατο για κάποιους. Εγώ δεν εξετάσω τώρα εδώ πέρα την εκπομπή αν έχει δύο και να κλείσει όχι. Αν έχει δύο και να κλείσει όχι, θα το δει ο ίδιος ο Ηρακλής. Έτσι. Και ούτε θα πω ότι σφαγιάστηκε, γιατί δεν σφαγιάστηκε ο Ηρακλής. Μπορεί να πήρε ένα-δύο σφυρίγματα ο Άρης παραπάνω. Έτσι, τα πήρε λόγω έδρας. Αλλά πήρε ένα-δύο σφυρίγματα που δεν έκριναν το παιχνίδι. Δεν έκριναν το παιχνίδι, κύριε. Έτσι, για να μιλήσουμε αληθινά, μπορεί να πήρε ένα-δύο σφυρίγματα ο Άρης, δεν έκρινε όμως το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης στην ΑΕΚ πήρε εναντίον του 10 σφυρίγματα που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης με τον Ιωνικό δεν πήρε ένα σφυρίγμα που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά όταν λέμε σφαγή διαιτησίας, καθορισμός αποτελέσματος. Το ότι κάποιοι τώρα αυτή τη στιγμή θυμηθήκαν τον Άρη για να στείλουν μήνυμα γιατί είναι πράσινη ή κόκκινη για την ΚΕΘ. Επειδή παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τώρα και ο ένας φοβάται και ο άλλος δεν ξέρω τι, έτσι ξαφνικά τώρα θυμηθήκαν όλοι Γιώργο τον Άρη. Αυτό θέλω να πω απλά για τη διαιτησία, ότι βγάλετε τον Άρη απ' έξω, παιδιά, βρείτε με τις άλλες ομάδες, ποιες άλλες ομάδες φαγιάζονται, ποιες κερδίζουν με τη διαιτησία και αφήστε τον Άρη εκτός. Ο Άρης είναι αδικημένος. Μην μπλέκετε τον Άρη με την εύνοια της ΚΕΔ. Όταν ο Άρης φαζόταν στο Λίντο, έτσι με περίφημη φωτογραφία με τα φάουλ, αυτοί όλοι που τώρα λένε για την ΚΕΔ. Βαρούσα παλαμάκια στην τότε ΚΕΔ. Στην τότε ΚΕΔ της τότε Ομοσπονδίας. Έτσι, όταν σφαζόταν ο Αριστολίντο. Που για μένα θα έπρεπε να έχει φύγει η ομάδα, αλλά εντάξει. Οι άνθρωποι εκείνοι βάζαν τα λεφτά τους και μείναν. Δεν μπορούσε να τους πεις κάτι παραπάνω. Έτσι, όταν σφαζόταν στη Λάρισα στο Final Four, εκείνη η ΚΕΔ ήταν και εκείνη η Ομοσπονδία ήταν. Και ούτε εκείνη η ΚΕΔ και εκείνη η Ομοσπονδία ήταν καλή, ούτε αυτή η ΚΕΔ και αυτή η Ομοσπονδία είναι καλή. Με αυτό που έχουμε δει, 7 αγωνιστικές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά ξαφνικά τώρα ότι ο Άρης έγινε ευνοούμενος και να στείλουμε το μήνυμα στην ΚΕΔ γιατί ας πούμε, π.χ. είμαστε πράσινοι
και φοβόμαστε ότι και με διαιτησία κόντρα θα φάμε 30 πόντους από τον Ολυμπιακό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι ακριβώς. Και βρήκαμε τον Άρη ξαφνικά τώρα και λέμε ότι αδικήθηκε ο Άρης, ότι ευνοήθηκε μάλλον ο Άρης, ενώ με την ΑΕΚ ακόμα τρέχει το αίμα στα λιώσια. Γιατί εντάξει, καλό είναι να βγαίνουν αυτά, αλλά όσο υπάρχουν, για αυτή η κομπή, όσο υπάρχει και το site, θα υπάρχουν απαντήσεις πάνω σε αυτό. Τραλάθουμε τώρα. Ξαφνικά δεν μπορούν αυτά να περνάνε έτσι. Έτσι ευνοεί το Άρης σε ένα παιχνίδι. Να φωνάξει ο Ηράκλης, να φωνάξει. Το είδα και να σου πω ότι με εκνεύει. Αυτό με εκνεύει σε γύρω πιο πολύ απ' όλα. Ότι κάποιοι από Αθήνα μεριά, έτσι, γιατί εντάξει, στην πόλη εδώ δεν ασχολούνται πολύ με τέτοια, αλλά από Αθήνα μεριά ξαφνικά βγήκαν και δικά κιά που δεν άλλαξε κάτι, ρε παιδιά. Αυτό δεν έχει αλλάξει από την αρχή του πρωταθλήματος. Έβδομη αγωνιστική, φτάσετε και να καταλάβετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι οι διαιτητές κάνουν ακριβώς τα ίδια λάθη και συνεχίζουν να στηρίζουν ίδιες καταστάσεις. Ότι όμως δεν άλλαξε τίποτα, φυσικά. Δηλαδή το καταλάβατε τώρα, έβδομη αγωνιστική. Γιατί έρχεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και ο καθένας σας θέλει να περάσει ένα μήνυμα στην ΚΕΔ, είτε πράσινο είτε κόκκινο, το ξαναλέω. Γιατί δεν τα μάθατε. Παίρνει τηλέφωνο νωρίτερα, σταμάτη. Μακεδόν με το παιχνίδι με την ΑΕΚ που εμεί ψάχναμε στην ΕΠΑ. Αν θα οριστούν οι διαιτητές στο επόμενο παιχνίδι. Άρα, και ήταν κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και φωνάζαμε. Μετά την ΑΕΚ, γιατί δεν είπατε όλοι εσεί ότι η ΚΕΔ είναι κακιά να προσέξει για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό σε τρεις αγωνιστικές. Και το είπατε τώρα. Και βρήκατε τον Άρη δηλαδή από όλη την ιστορία να πλήξετε. Γιατί ο Άρης, τα έχουμε πει Γιώργο για τον Άρη, ενοχλεί ο Άρης. Αφήσουμε λοιπόν, σταμάτη αυτό το κομμάτι της ειδησίας, να δούμε λίγο εντάχει και τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στον αθλητικό δικαστή σήμερα. Ναι. Κατά την οποία πήρε αναβολή μέχρι 21 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι κάτι που δεν πέτυχαν οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, γιατί δεν ασχολήθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, εδώ να πούμε Γιώργο λίγο για να μην. Εντάχει το κάνουμε, για να μην μακρηγορήσουμε το θέμα. Εδώ ο Άρης, όπως είπες και εσύ, έκανε κάτι που δεν κάνανε οι υπόλοιποι. Έτσι το έκανε ο Άρης, γιατί θα πω ότι ο Άρης φέρθηκε πολύ έξυπνα σε αυτό το κομμάτι. Έτσι τώρα δεν μας νοιάζει γιατί δεν το κάνανε οι υπόλοιποι και γιατί δεν ασχολήθηκαν οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι το έκανε ο Άρης. Λοιπόν, ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος πήρε αυτή την αναβολή στην απόφαση του αθλητικού δικαστή, που ήταν να βγει ουσιαστικά σήμερα, γιατί σήμερα θα πήγαινε στην απολογή ο Άρης και θα βγει την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Πήρε ουσιαστικά ο Άρης μια αναβολή μέχρι τις 21-12 που θα βγει η νέα απόφαση. Όσον αφορά την αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει εδώ και καιρό εναντίον της ΕΑ. Τώρα, εφόσον αυτή η απόφαση η αίτηση βγει θετική, πάμε στο διαιτητικό εφετείο που θα περιμένουμε την εκεί απόφαση, που σημαίνει ότι εφόσον βγει θετική η αίτηση που έχει καταθέσει ο Άρης αναστολής, σημαίνει ότι ο διαιτητικός δικαστής δεν μπορεί να βγάλει απόφαση. Έτσι, μέχρι να οριστεί η δικάσιμος στο διαιτητικό εφετείο και βγει εκείνη η απόφαση. Τι σημαίνει αυτό, για να μην πάμε στα πολύ νομικά, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ εμάς σε αυτό το βαθμό, γιατί μπερδευόμαστε και μπερδεύουμε και τον κόσμο με πολλά νομικά. Όσον έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Έτσι, θα δεν είμαστε και δίκαιοι. Ουσιαστικά, αν κατακλείδει Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε ο Άρης. Γιατί καταρχήν κερδίζει χρόνο. Πολύ σημαντικό αυτό. Κερδίζει χρόνο με τη λογική ότι η ομάδα μέχρι τουλάχιστον τον επόμενο μήνα, αν θέλει, σε επόμενο δίμηνο, δεν ασχολείται με αυτό το θέμα τη τιμωρία. Και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι δεν απασχολεί κανέναν στην ομάδα τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο Άρης. Και έχει σημαντικά παιχνίδια με Περιστέρη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για να κλείσει τη σεζόν. Σωστό. Δεν θα τιμωρηθεί λοιπόν ο Άρης σε αυτό το διάστημα. Οπότε η ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι αυτό είναι το ένα που έχει κερδίσει όσον αφορά την καθυστέρηση τη όλη ιστορία. Και από εκεί πέρα διατηρεί ζωντανές ελπίδες και για δικαίωση. Γιατί το λέγαμε από την αρχή εδώ, αν τιμωρηθεί ο Άρης. Αν τιμωρηθεί ο Άρης. Ο Άρης ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πάει για δικαίωση όσον αφορά τις όλες αυτές τις διαδικασίες με την Επιτροπή. Δεν πάει για δικαίωση στον αθλητικό δικαστή. Έτσι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Πάει για δικαίωση ουσιαστικά τις όλες τις διαδικασίες με την Επιτροπή. Πάει δηλαδή στο πρώτο κομμάτι της όλης ιστορίας να δικαιωθεί. Έτσι. Εφόσον αυτό βέβαια μέχρι να γίνει θα περάσει ο χρόνος. Αν μάλιστα η δικαιοδία, όπως είπαμε, στην αίτηση αναστολής, σημαίνει ότι μέχρι να γίνει το εφετείο δεν μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα. Οπότε αυτό σημαίνει ηρεμία, σημαίνει η ομάδα συγκεντρώνεται μόνο στο αγωνιστικό, σημαίνει ότι ο κόσμος συγκεντρώνεται μόνο στο αγωνιστικό και όταν θα προχωρήσουν αυτές οι εξελίξεις νομικά, τότε θα δούμε. Τώρα ο Άρης για ένα μήνα κέρδισε ηρεμία. Τώρα γιατί δεν το έκαναν οι άλλοι και γιατί οι άλλοι έτσι και γιατί οι άλλοι αλλιώς. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας ρωτούσαν τους νομικούς της ΚΑΕ Άρης, έτσι. Οι οποίοι νομίζω ότι σήμερα
Πραγματικά ήταν μια νίκη αυτό το οποίο κατάφεραν, έτσι. Έτσι. Γιατί εξασφάλισαν, Γιώργο, ηρεμία. Και είναι σημαντικό, όπως είπες, ο Άρης έχει τρία παιχνίδια. Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό. Έτσι, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα μάθαινε ότι θα τιμωρηθεί, ξέρω εγώ, με μείον 3, μείον 1, μείον 2, δεν ξέρω με τι, πώς επηρεάζεται η ψυχολογία των αθλητών. Έτσι, σταμάτη. Και αν κάνεις αυτά τα επόμενα τρία παιχνίδια, δύο νίκες, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και στόχους mid-season σε ό,τι έχει να κάνει, χωρίς την ύπαρξη τιμωρίας. Έτσι, το αφήνω εγώ να πλανάτε. Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει η λογική δική μας, να κρίνουμε την ομάδα με βάση ότι θα είναι μια ομάδα play-off. Απλά σου λέω ότι φεύγει ένα άγχος. Απλά το δεν θέλω να, επειδή έγινε και ερώτηση στη συνέντευξη τύπου, δεν θέλω να φεύγει ο Αριανός από τη λογική που θέλω. Πιστεύω ότι είναι σωστή. Η λογική του στόχου, δηλαδή, ότι είναι γρήγορη παραμονή. Όποια και να είναι ομάδα, όποια και να είναι εξέλιξη της τιμωρίας, αν όχι μη από εδώ από εκεί, γιατί ο Άρης τα τελευταία τρία χρόνια γύρω πάλευε γι' αυτό. Έτσι. Ξαφνικά δεν μπορούμε, επειδή η ομάδα παίζει καλά και προσφέρει ωραίο μπάσκετ και παίζει ωραίο μπάσκετ και κάνει κάποιες νίκες, να μιλάμε για τετράδες, για πεντάδες, για εξάδες, για οτιδήποτε. Α σωθεί, γιατί τρία χρόνια γι' αυτό παίζει ο Άρης, για την παραμονή. Α σωθεί η παραμονή, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, Γιώργο, αυτή. Έτσι, την οποία την ξέρει ο λαός του Άρη. Το θέμα είναι ότι επειδή ο λαός του Άρη έχει για μένα ένα μείον, εύκολα μπαίνει στην παγίδα της ελπίδας και των παλιών μεγαλέων. Έτσι, αυτό για μένα είναι ένα λάθος, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Στόχος φέτος για μένα, το ξαναλέω, πρέπει να είναι η γρήγορη παραμονή. Ό,τι άλλο βγει στην πορεία μετά, το βλέπουμε. Και η οικονομική εξυγίανση πάνω απ' όλα. Οικονομική εξυγίανση, φυσικά. Κάπως έτσι, νομίζω, στα μάτια φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, γιατί πήγε και 9,5 ώρα με αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Globuchar. Θα έχουμε όλα τα post-game. Ναι, θα έχουμε πολλά να πούμε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Τώρα δεν έχει και αγώνες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε διάφορα θέματα και να κάνουμε και ανάλυση και ερωτημάτων από τους φίλους. Εντάξει, τώρα παιδιά είμαστε λίγο πιεσμένοι, το καταλαβαίνετε. Υπάρχει και το παιχνίδι, αλλά έχουμε 3 εβδομάδες να συζητήσουμε πολλά πράγματα, να μιλήσουμε με κόσμο, να κάνουμε θεματικές εκπομπές για παράδειγμα, οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θα τα δούμε. Να πω και τους χορηγούς, τους υποστηρικτές μας για ακόμα μία εκπομπή, πριν κλείσουμε στα μάτια, θα ξαναπούμε την Πέμπτη. Λοιπόν, μαζί μας είναι σήμερα και το Pets 88 με 7.000 προϊόντα, τα οποία έρχονται στην πόρτα σας, μάλιστα με αγορές άνω 25 ευρώ, δεν πληρώνουν μεταφορικά, ενώ αν μένετε εντός Θεσσαλονίκης, η παράδοση γίνεται μέσα σε 24 ώρες. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας είτε ηλεκτρονικά μέσα από το pets88.gr, είτε παραδοσιακά καλώντας στο 2310-688-444, είτε στο 2312-318-026. Παράλληλα, για ακόμη μια εκπομπή μαζί μας είναι και το Coffee Dance, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Τριανδρέας, το οποίο διαθέτει άπειρες ποικιλίες καφέ, γλυκίσματα, κουρασάν, πρωινά, κουλούρια, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, είτε στο σπίτι σας καλώντας το 23-140-10-655, με το κατάστημα να εξυπηρετεί τις περιοχές της Τούμπας, της 30-140 εκκλησιών. Αυτά νομίζω σταμάτησε ένα χορταστικό post-game με τη συνέντευξη του πρωταγωνιστή της Κυριακής μαζί με τον James Kelly, ουσιαστικά του Γιάκα Κλόμπουτσαρ, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε ήδη στο allaboutars.gr και να ξαναδείτε αργότερα αν το χάσατε αυτό το κομμάτι. Στο κανάλι μας, έτσι. Κάντε και κανένα like, ένα subscribe εκεί στο κανάλι, παιδιά, λίγο να τον ισχύσετε την προσπάθεια, έτσι, γιατί που κάνουμε εδώ, γιατί δεν ψάχνουμε, είναι και... Ψάχνουμε και τους τελευταίους 100 για τους 10.000 στα μάτια. Έτσι, άντε να πάμε 10.000 και μετά να βάλουμε στόχο τα 15.000. Λοιπόν, αυτά από εμάς, έτσι με την εκπομπή, θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη, συγγνώμη, την ίδια ώρα, στις 8 η ώρα. Έτσι, Σταμάτης Μουρελής και ο Γιώργος Γκάτους ήταν εδώ παρέα μαζί σας. Να έχετε όλοι. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Όμορφο βράδυ. S4 Premium Security Services. Συστήματα ασφαλείας, περιπολίες, φύλαξη εγκαταστάσεων. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν από ανθρώπους για ανθρώπους. S4 Security. Πάθος για ασφάλεια.